Οι ομιλητές θα κάνει ο ένας ερώτηση στον άλλον. Μπορούμε, αν θέλουμε, να ξεκινήσουμε από τους φιλοξενούμενους. Ο Ξένιος Δίας το επιβάλλει, το επιτάσσει. Οπότε ο κύριος έχει το λόγο και μπορεί να κάνει ερωτήσεις στους συνομιλητές του. Ναι, εγώ. Πώς λέγεται ο κύριος? Ελντίν. Η πρώτη ερώτηση είναι προς τον κύριο Ρασιά. Αναφερθήκατε στη Δημοκρατία προηγουμένως και είπατε ότι γέννησε ο Ελληνισμός. Για ποια δημοκρατία μιλάτε από τη στιγμή που στην αρχαία Αθήνα δικαίωμα ψήφου είχε μόνο το 10%? Δηλαδή ούτε τα κορίτσια, ούτε οι δούλοι, ούτε οι εξόριστοι, ούτε οι γυναίκες. Ποια είναι η απάντηση που δίνετε από αυτού? Ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί αυτή θα ήταν μια απάντηση που θα προσπαθούσα εν συντομία να δώσω στον κύριο Ελντίν που έθεσε κάτι τέτοιο. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, ότι στην χριστιανική ανθρωπότητα τους δύο τελευταίους αιώνες, μετά την Γαλλική Επανάσταση που προσπάθησε να διατυπώσει τα δικαιώματα του ανθρώπου, ο ατομισμός που δημιουργεί ο χριστιανισμός διέστρεψε το όλο πράγμα σε δικαιώματα ατομικά, για τα οποία μιλάμε σήμερα, τα οποία είναι ανυπόστατα ουσιαστικά σε μια φυσιολογική κοινωνία, γιατί προέχει το γενικό καλό και όχι ο χαβάς του κάθε ανθρώπου. Συνεπώς μπορούμε να μιλήσουμε για ανθρώπινα δικαιώματα και όχι για ατομικά δικαιώματα. Η έννοια του προσώπου είναι εφεύρημα ουσιαστικά του χριστιανισμού. Για μας ο άνθρωπος είναι ενταγμένος σε ένα σύνολο. Συνεπώς, κάθε εκδήλωση πολιτική δεν είναι για το ατομικό συμφέρον ή για το ατομικό άχτη του καθενός, αλλά για την προαγωγή του γενικού συμφέροντος. Στην πόλη υπήρχε ο Δήμος, που συνέθετε ουσιαστικά τη βουληφόρο αγορά, που ήταν η καρδιά της δημοκρατίας, δηλαδή εκεί πέρα που κρατούσε ο Δήμος. Ο Δήμος, επειδή είπαμε ότι η δημοκρατία προέρχεται από τη θρησκεία, είχε μια ημιθρησκευτική ή 100% θρησκευτική υπόσταση. Κάθε οίκος, που είναι η έσχατη κατάτμιση της πόλης, δηλαδή άμα κόβαμε την πόλη σε κομμάτια, κόβαμε τα γέννη και μετά φτάνουμε στον οίκο. Δεν φτάνουμε ποτέ στο άτομο. Στο Δήμο συμμετείχαν οι οίκοι της πόλης. Ο κάθε οίκος είχε μία διπλή θρησκευτική υπόσταση. Υπήρχε ο βωμός της εστίας, δηλαδή ουσιαστικά ο τόπος και το σπίτι σαν αυτό που είναι και η ψυχή του σπιτιού, του οποίου η αίρια ήταν η σύζυγος, η γυναίκα, και υπήρχε και ο βωμός του πτησίου Διός, η ερκείου Διός, που ήταν ουσιαστικά η αρσενική πλευρά του οίκου. Ο πολίτης που πήγαινε στην συνέλευση, στην βουληφόρο αγορά, είναι ένας εκπρόσωπος του οίκου του. Και υπάρχει και στροφή συγκεκριμένη στην αρχαία γραμματεία που λέει: άντρες Αθηναίοι, αν ψηφίσετε αυτό, τι θα πείτε στις γυναίκες και στις κόρες σας. Δηλαδή, ουσιαστικά αυτός που εκπροσωπεί τον οίκο λογοδοτεί. Μεταφέρει ουσιαστικά την άποψη του οίκου του εκεί. Και χαρακτηριστικό είναι ότι όταν γινόντουσαν οι τελετές στην οικιακή εστία, ενώ εγώ ήμουν φιλοξενούμενος, υποχρεωνόμουν να βγω έξω από το σπίτι του φίλου μου, ενώ είχε δικαίωμα να παραμένει ο δούλος του και μάλιστα τον αναπλήρωνε όταν αυτός έλειπε. Για να δώσουμε δηλαδή να καταλάβουμε το στίγμα, γιατί μιλάμε για μια τελείως διαφορετική ανθρωπότητα. Υπό αυτή την έννοια ήταν τελείως άστοχο το να ψηφίζει η γυναίκα, η οποία ουσιαστικά ήταν σε άλλο τμήμα της πόλεως υπεύθυνη και καθιερωμένη, είχε όμως δικαίωμα να εκλεγεί εκεί που μπορούσε να εκλεγεί η γυναίκα, γιατί θα ήταν γελίο να εκλεγεί η γυναίκα στρατηγός και να ηγείται ενός στρατεύματος. Μπορούσε όμως να εκλεγεί η αίρια, γιατί είχαμε τις αισθητείες, ήταν εκλεγμένες οι αίριες και οι ιερείς μας, ήταν τις αισθητείες πολιτικές και εκεί πέρα η γυναίκα ακριβώς τιμάται σε πλήρη ισοτιμία με τον άνδρα και παίρνει αυτά τα αξιώματα. Απλώς είναι γυναικεία αξιώματα, δεν είναι αυτό το πράγμα που υπάρχει σήμερα ότι όλα είναι όλα. Αυτό είναι νομίζω κάτι το οποίο κανείς λογικός άνθρωπος δεν μπορεί να το δεχθεί. Συνεπώς γι' αυτό ακριβώς δεν ψηφίζαν οι γυναίκες. Επίσης δεν μπορούσε να ψηφίσει αυτός που δεν έχει ευθύνη για το τι συμβαίνει, δηλαδή άλλος φροντίζει για αυτόν, απλώς αυτός δουλεύει, δηλαδή είναι ο δούλος αυτός,
Και επίσης δεν μπορεί να ψηφίσει αυτός που δεν τον αφορά η πόλη, γιατί είναι περαστικός από εκεί. Ήρθε, άνοιξε ένα μαγαζάκι και άμα κηρυχθεί πόλεμο θα σηκωθεί να φύγει. Ή, όπως συνέβαινε στο Μεσαίωνα, άλλοι είχαν τη γη και καθόσουν και σφαζόντουσαν και άλλοι παίρνανε το κεφάλαιο και πήγαιναν στην παρακάτω γειτονιά. Γι' αυτό λοιπόν πολύ σωστά δεν ψηφίζανε οι συγκεκριμένοι που δεν ψηφίζανε. Σήμερα υπάρχει ένα πρόβλημα στο να αντιληφθεί κανείς γιατί δυστυχώς, γιατί αυτό ήταν αίτημα στην Γαλλική Επανάσταση που ήταν προοδευτικό. Αλλά ένα αίτημα δεν μπορεί να είναι διαχρονικά προοδευτικό γιατί σε κάποια στιγμή γυρίζει τούμπα. Η καθολική ψήφος. Προοδευτικό αίτημα για την Γαλλική Επανάσταση, όχι όμως προοδευτικό σήμερα. Η ακύρωση της δημοκρατίας σήμερα γίνεται μέσω της καθολικής ψήφου. Όποιος έχει σχήμα ανθρώπου δικαιούται να ψηφίσει σύμφωνα με τα σύγχρονα δεδομένα. Όμως από την εμφάνιση της τηλεοράσεως και μετά, τι συμβαίνει. Το σύστημα είναι ικανό και δημιουργεί ανθρώπους, μπαίνει το σύστημα με την τηλεόραση μέσα στα κεφάλια ανθρώπων, τους οποίους τους ρωτάει μετά αν τους αρέσει το σύστημα. Και αυτοί απαντάνε μαζικά ναι. Και δεν υπάρχει περίπτωση αυτή τη στιγμή να υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή στο πολιτικό επίπεδο, επί της ουσίας του πολιτικού επίπεδου. Σήμερα η ακύρωση της δημοκρατίας ακριβώς γίνεται γιατί υπάρχει καθολική ψήφος. Και η ψήφος των άσχετων και των αχρίων μεσαγωγικά ιδιωτών, όπως λέγανε οι πρόγονοί μας, που λέγανε ότι είναι αχρίος ο ιδιώτης, ακυρώνει τον πολίτη. Ένας πολίτης ακυρώνεται από 100 ψήφους ανθρώπων οι οποίοι δεν ξέρουν τι κάνουν, ψηφίζουν. Ή ακόμα χειρότερα πουλάνε και την ψήφο τους. Συνεπώς πολύ καλά δεν ψήφιζαν γυναίκες, δεν ψήφιζαν δούλοι, δεν ψήφιζαν περίοικοι. Αλλά μιλάμε για τελείως διαφορετικό πλαίσιο. Αυτό που καθορίζει τη δημοκρατία είναι από το πρώτο συνθετικό της, ο Δήμος. Και ο Δήμος απαρτίζεται από πολίτες, οι οποίοι πολίτες είναι επικεφαλής των οίκων τους. Περάστε στη δεύτερη ερώτηση στο κύριο. Όχι, έχει δεύτερη. Έχω δύο. Έχω μία ερώτηση προς τον κύριο Ελτίν και δύο ερωτήσεις προς τον κύριο Ρασικά. Α, ωραία. Να κάνω δεύτερη. Προφανώς γνωρίζετε ότι οι αρχαίοι φιλόσοφοι είχαν αρθεί κατά του δημοκρατικού πολιτεύματος. Για παράδειγμα, ο Σωκράτης ονομάζεται τη δημοκρατία εδώ που έχω στην Πλάτωνα, στην πολιτεία του Πλάτωνα, από πολυκέφαλων θηρίων. Ο Αριστοτέλης στα ηθικά νοικομάχια την κατατάσσει τελευταία σε λαθασμένα ατελή πολιτεύματα. Και ο Πλάτωνας θεωρεί ότι η δημοκρατία αποτελεί το απόλυτο κακό μιας πολιτείας. Και το ερώτημά μου είναι, πώς γίνεται η σοφή ή η φιλόσοφη, ορθότερα, της αρχαίας Ελλάδος, να καταδικάζουν τη δημοκρατία και να την διατυπώνουν με αυτόν τον τρόπο. Αυτό. Οι φιλόσοφοι που αναφέρατε είναι παιδιά μιας τραυματικής εποχής, παιδιά του Πελοποννησιακού πολέμου. Και για αυτούς, στα κεφάλια τους, η έννοια της δημοκρατίας σημαίνει η Αθήνα. Είπα πιο πριν όμως εγώ στην πρώτη μου τοποθέτηση, στην αρχική μου τοποθέτηση, ότι η δημοκρατία δεν είναι αυτό που γεννήθηκε από τον Πλησθένη και μετά και λειτουργήσε ουσιαστικά και με τον Λικούργο την επόμενη φάση και μετά με τον Περικλή σταματάει να υπάρχει. Δεν είναι αυτό η δημοκρατία, αυτό που βολεύει τους Άγγλους. Δημοκρατία είναι η αυτοθέσμηση. Δημοκρατία είναι και η Σπάρτη. Αυτοί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι καταγγέλουν το τραύμα ουσιαστικά που δημιούργησε ο Πελοποννησιακός πόλεμος. Αργότερα, όταν χάθηκε η δημοκρατία, μετά οι φιλόσοφοι ξαφνικά αρχίζουν και στρέφονται σε αυτό που έχει χαθεί. Δεν μπορούμε να προβάλλουμε συνεπώς ως επίσημη θέση για την αρχαιότητα μια θέση μιας συγκεκριμένης χρονικής στιγμής υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Όλα αυτοί που αναφέρατε είναι παιδιά του Πελοποννησιακού πολέμου. Και μία ερώτηση που απλώς θέλω μία ενημέρωση πάνω σε αυτό, προς τον κύριο Ελντίν. Υπάρχει αντίστοιχη διατύπωση στο Κοράνι γενικότερα, στην ευρύτερη παράδοση του Ισλάμ, όπως υπάρχει στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου προς Γαλάτας, προς Κολασαΐς, προς Κορινθίους, για την, αυτή την ισότητα των προσώπων, είτε είναι φιλετική, είτε είναι θρησκευτική και είτε είναι και κοινωνική και ούτω. Βασικά, όπως είπα πιο πριν και στην παρουσίασή μου, δεν συμφωνούμε με την λέξη ισότητα, δεν την αποδεχόμαστε στο Ισλάμ και η ισότητα φέρνει ανηθικότητα, όπως εξήγησα και ανέπτυξα. Αλλά έχουμε πολλές καταγραφές, πολλές ρίσεις από τον προφήτη, ιδιαίτερα στη συλλογή του Ιμάμ Μούσλιμ,
όπου οι δούλοι απαγορεύονται να τους λες ως δούλους. Ο προφήτης είπε, μην λέτε τους δούλους σας ως, μην τους αποκαλείτε δούλους, είναι αδέρφια σας, και όταν τους βάζετε, για παράδειγμα, μια δύσκολη εργασία, τότε να τους βοηθάτε και να μην τους μειώνετε και να μην τους χτυπάτε, και υπάρχει μεγάλη νομολογία στο ΦΕΚ που λέμε, νομολογία του Ισλάμ, όσον αφορά δηλαδή για το θέμα της δουλείας, όπου είναι ίση, έτσι, με την έννοια δηλαδή ότι αν μπορούμε να δεχτούμε την ισότητα, θα την δεχτούμε μόνο στο ότι όλοι είμαστε, έχουμε τις ίδιες υποχρεώσεις απέναντι στο δημιουργό. Εκεί δεχόμαστε την ισότητα. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε όλοι στο ίδιο επίπεδο, ότι όλοι είμαστε όμοιοι. Αυτό δεν γίνεται και εμπειρικά να το δούμε δεν γίνεται. Αλλά ως προς την διατύπωση αυτή, τότε ναι, ο προφήτης έχει πάρα πολλές διδασκαλίες που λέει ότι οι δούλοι είναι αδέρφια σας, έτσι. Μην τους λέτε δούλους, ούτε να τους μειώνετε. Και υπάρχουν αρκετές καταγραφές από μη μουσουλμάνους, ειδικά από τους πολυθεϊστές, τους Άραβες, προϊσλαμική εποχή, όπου λέγανε ότι πραγματικά με τους μουσουλμάνους είναι μια εικόνα απίστευτη. Όταν τους έβλεπες, δεν ξεχώρισες ποιος ήταν ο δούλος. Ήταν τόσο ταπεινή. Και αρκετές άλλες αναφορές. Ωραία. Τώρα θα μπορείτε εσείς να κάνετε ερωτήσεις. Στον κύριο Δασιά θέλω να ρωτήσω, και καθαρά έτσι σε ένα πλαίσιο θρησκευτικό. Στην Ιλιάδα, ο Δίας, με αυτόν τον αυταρχισμό που το καταδικάσατε εσείς, αλλά ο Δίας με αυτό το «έτσι θέλω», με την δυναμικότητά του, αποφασίζει και διατάζει τους υπόλοιπους θεούς να μην βοηθούν τους Έλληνες ούτε τους Τρώες σε μια συγκεκριμένη στιγμή. Και το επιχείρημα δεν είναι η δημοκρατία ή ο διάλογος, αλλά είναι η βία, η δύναμη. Ποια είναι η τοποθέτησή σας πάνω σε αυτό? Πρώτο απαντήσω, θα πω βέβαια ότι η Ιλιάδα, όπως και η Οδύσσια, όπως και οι τραγωδίες, δεν αποτελούν θεολογία, έτσι, είναι έπι, είναι κάτι άλλο, αλλά θα απαντήσω επί της ουσίας. Αυτό που αποτυπώνεται εκεί είναι ότι και ο Θεός δεν έχει δικαίωμα ουσιαστικά υποτασσόμενο σε πάθος να παρεμβαίνει υπέρ κάποιου από τον κόσμο των θνητών. Ο ίδιος Δίας που παρουσιάζει, ο Ζεύσης που για τον οποίο μιλήσατε πριν, είναι αυτός που γνωρίζει ότι ο γιος του, ο ημίθεος, με την χι θνητή πρόκειται να πεθάνει την επόμενη μέρα και δεν παρεμβαίνει γιατί ακριβώς δεν μπορεί ο Θεός να παρέμβει υπέρ των θνητών. Αυτό που ουσιαστικά αποτυπώνεται σε αυτή την αλληγορία στο έπος το συγκεκριμένο είναι ότι είναι άκαμπτος ο νόμος της ημαρμένης. Δεν έχει δικαίωμα το θεϊκό στοιχείο να παρέμβει, γιατί τότε πάβει να είναι Θεός. Σημαίνει ότι έχει πάθος. Αυτή είναι και η ειδοποιώς διαφορά μεταξύ της δικής μας θρησκείας και του μονοθεϊσμού, που εκεί πέρα ο πιστός μπορεί να επικαλείται τον Θεό να επέμβει, και μάλιστα έχει φτάσει και σε ακρότητες στον χριστιανισμό, όπως το ξέρω, γιατί με το Ισλάμ δεν ξέρω, που ο καθένας νομίζει ότι ο Θεός ασχολείται με αυτόν. Δηλαδή ότι έχουμε μισό γήπεδο να προσεύχονται να μπει τον γκολ και μισό να μην μπει τον γκολ. Ο Θεός δεν είναι σε αυτό το επίπεδο και όποιος το κατεβάζει σε αυτό το επίπεδο, ουσιαστικά είναι ασεβής, γιατί για μας η έννοια της ευσέβειας σημαίνει η καλή γνώση του Θείου. Αυτό είναι ακριβώς αντίθετο από αυτό που θα θέλατε ίσως να εκμεέψετε. Δεν είναι αυταρχία, είναι απλώς η αιμονή στο νόμο και είναι πολύ χαρακτηριστικό το ότι οι θεοί έθεσαν τους νόμους στο κόσμο, όπως ακριβώς και οι θνητοί δημιουργούν το θετό δίκαιο, αλλά άπαξ και αυτό τέθηκε, είναι υποχρεωμένοι να το τηρούν. Δηλαδή είναι υποχρεωμένοι, όπως και ο θνητός, άλλωστε κατά μίμηση των Θεών έγινε και η δημοκρατία. Όπως αυτό που ψήφισε ο Δήμος, είμαστε υποχρεωμένοι να το τηρήσουμε μετά και δεν έχουμε δικαίωμα να χτυπήσουμε τον νόμο που αυτοθεσμίστηκε από ελεύθερους ανθρώπους, το ίδιο και οι θεοί που έθεσαν τους νόμους του σύμπαντος είναι υποχρεωμένοι να μην τους παραβούν ποτέ. Βασικά ήθελα, θέλω συζήτηση πάνω σε αυτό, αλλά θα προχωρήσω. Ιστορικά, έτσι, Θεσσαλία, Κόρινθος, Κρήτη, Μυκηναϊκή Ελλάδα, Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, Φράγκοι, Βούλγαροι, Ρώσοι, Περσία, Αίγυπτος, Ασσυρία, Μάγιας, Ατζτέκοι,
Αφρικοί, Ινδοί, Ιάπωνες, όλα αυτοί έτσι το, που είχαν πολυθεϊσμό, δεν υπήρχε καμιά μορφή δημοκρατίας. Πώς το εξηγείτε αυτό? Δεν είπα ότι κάθε μορφής πολυθεϊσμού δημιουργεί δημοκρατία. Είπα ότι ο ελληνικός και μάλιστα θα μπορούσα να πω ο ευρωπαϊκός πολυθεϊσμός, γιατί ουσιαστικά ο ευρωπαϊκός πολυθεϊσμός έχει τις ρίζες του στον ελληνικό. Είναι ουσιαστικά μια διευρυμένη ομοεθνία που έχει την καταγωγή της στην περιαγιακή ζώνη. Ο ευρωπαϊκός πολυθεϊσμός είναι που δημιουργεί την δημοκρατία. Γιατί οι άλλοι έχουν πρόσθετες συνθήκες, δηλαδή σε μια χώρα που κυριαρχεί έντονα η οργανικότητα περισσότερο από όσο πρέπει, δηλαδή ο άνθρωπος πλέον δεν πρέπει να φαίνεται καθόλου, έχουμε οργανικές κοινωνίες που δεν επιτρέπουν στην ανάδειξη του πολίτη, δηλαδή όπως στην Κίνα λόγω χάρη, στην Ιαπωνία, και κρατήθηκαν εκεί πέρα μορφές οι οποίες ξεπεράστηκαν πολύ γρήγορα στους Έλληνες από την προϊστορική και όλες εποχή, σαν αυτή την φεουδαρχία λόγω χάρη που βλέπουμε και στην Ιαπωνία και σε άλλες χώρες που κρατήσαν ένα τέτοιο πολυθεϊσμό. Αυτό που είναι σημαντικό όμως είναι ότι στην Ευρώπη, που με ενδιαφέρει εμένα και με αφορά ως Έλληνα, δεν υπάρχει πουθενά το στίγμα της πολιτικής αυταρχίας, το οποίο δημιουργείται ουσιαστικά, όπως πολύ σωστά το είπε ο Γάλλος φιλόσοφος ο Μισελ Ομφρέ, εμφανίζεται η έννοια της πολιτικής αυταρχίας με το κράτος του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Πιο πριν, ακόμα και η μοναρχία που υπάρχει δεν είναι αυταρχία. Ακόμα και την εποχή δηλαδή που είχαμε κάποιους, το πρώτο μεταχριστιανικό αιώνα, κάποιους ημίτρελους αυτοκράτορες στη Ρώμη, όπως Καλιγούλας κτλ., δεν μπορέσαν να ασκήσουν αυταρχία γιατί είχαν υποχρεωτικά μπροστά τους να υπερβούν κάποια πολύ δύσκολα εμπόδια, τη Συγκλήτου και χιλίων δύο άλλων θεσμών, και μέσω επώδυνων διαδικασιών μπορούσαν να περάσουν ό,τι θέλανε αυταρχικά να περάσουν. Αντίθετα από την μεταχριστιανική εποχή, που πλέον εμφανίζεται το ότι εγώ, που είμαι χρησμένος από τον Θεό, έτσι αποφασίζω και έτσι δρώ. Και μια ερώτηση στον κύριο Αθανασίου. Αυτό βέβαια είναι μια ερώτηση που ίσως το καταλάβουμε μεταξύ μας, γιατί μιας και είμαστε κοντά στη θεολογία. Μια κοινωνία δεν πρέπει να τηρεί τους νόμους της αποκαλύψεως, όπως για παράδειγμα βλέπουμε στον Μωσαϊκό νόμο? Γιατί αυτό χάθηκε από τον χριστιανισμό, δηλαδή ποια είναι η τοποθέτηση, η ορθόδοξη τοποθέτηση του χριστιανισμού πάνω σε αυτό? Εννοείς όσον αφορά τη θεοκρατία? Ως προς τον Μωσαϊκό νόμο, ως προς τους νόμους του Θεού. Θεοκρατία είναι μια λέξη που... Ναι, δηλαδή κάτι αντίστοιχο. Ναι, ας πούμε. Πρώτα απ' όλα ο Χριστός πάνω σε αυτό απάντησε και είπε ότι όταν ρωτήθηκε, είπε ότι να αποδώσετε τα πράγματα του Κέσσαρα στον Κέσσαρα και τα πράγματα του Θεού στον Θεό. Βλέπουμε δηλαδή μια διάκριση κοσμικής και θεϊκής εξουσίας. Δεύτερον, η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος, μάλιστα αρκετοί κανόνες, απαγορεύουν ιερείς να κατέχουν ένα τέτοιο αξίωμα πολιτικό ή οτιδήποτε. Αυτό είναι όσον αφορά δηλαδή η θέση του χριστιανισμού πάνω σε αυτό το θέμα. Πάνω στη θεοκρατία ή γενικότερα την. Ο κύριος Βασιάς μπορεί τώρα να απευθύνει ερωτήσεις στους δύο κυρίους. Εγώ τρεις ερωτήσεις, δύο για τον κύριο Ελντίνα και μία για τον κύριο Αθανασίου. Ο κύριος Αθανασίου είπε ότι η πολιτική εξουσία κανονικά για τον χριστιανισμό πρέπει να είναι διακονικό λειτουργήμα. Εκεί μπαίνω σε πειρασμό να ρωτήσω και πού υπήρξαν λοιπόν οι χριστιανοί, στο μέτρο που, όπως είπα, από την εποχή του Κωνσταντίνου έως τουλάχιστον και την Γαλλική Επανάσταση, αλλά και μετά την παλινόρθωση του παλαιού καθεστώτος που έχουμε μέχρι και σήμερα, που ουσιαστικά αυτό που βλέπουμε από χριστιανούς, δημιουργημένους χριστιανικά, αναπτυγμένους χριστιανικά, είναι η απόλυτη αυταρχία. Δεν υπάρχει πουθενά κανένα διακονικό λειτουργήμα, αλλά αντίθετα ομοί απληστία για εξουσία και χρήμα. Και το ίδιο και το ιερατείο το χριστιανικό.
να ξεκαθαρίσουμε εάν έχει σχέση, τι έχει σχέση με τη Δυτική Εκκλησία, με την Παπική και τι έχει σχέση με την Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία, την οποία υπερασπίζομαι και απορρίπτω την πρώτη. Αυτό υπήρξε σε διάφορες πρωτοχριστιανικές κοινότητες, όπως για παράδειγμα την πρωτοχριστιανική κοινότητα που υπήρξαν οι Απόστολοι και οι μαθητές των Αποστόλων. Διάβασα από τις πράξεις των Αποστόλων ότι είχαν την κοινοτιμοσύνη, τα κοινά, είχαν τα πάντα κοινά, δεν υπήρχε κάποιος στοχός κλπ. Υπήρχε απόλυτη έτσι, ισότητα όσον αφορά και την εξουσία. Νομίζω ότι και ο Μέγας Κωνσταντίνος και ο Θεοδόσιος και ο Ιουστινιανός δεν τους θεοποιούμε, ούτε θεοποιούμε το Βυζάντιο, τη Ρωμανία δηλαδή, αλίμονο. Απλώς νομίζω ότι και αυτοί βοήθησαν αρκετά και στην κατάργηση, δεν κατήργησαν, βοήθησαν, συνεισέφεραν δηλαδή, στην κατάργηση της δουλείας, στην εξύψωση της γυναίκας, σε πάρα πολλούς νόμους. Αυτό που μας ενδιαφέρει προκειμένου είναι η θέση των πατέρων και διδασκάλων της Εκκλησίας μας. Μέγας Βασίλειος, Ιερός Χρυσόστομος, Γρηγόριος ο Θεολόγος κλπ. Όλοι αυτοί έκαναν διακονικό λειτουργήμα προς όλους τους ανθρώπους χωρίς να κάνουν κάποια διάκριση. Εκεί λοιπόν, εκεί που βιώνει η Ορθοδοξία, εκεί ακριβώς γίνεται το διακονικό, το διακονικό χάρισμα του Χριστιανού. Και τώρα δύο ερωτήσεις στον κύριο Ελντίν που οφείλω να ομολογήσω ότι χάρηκα που υπήρξε, είδα μια αποστασιοποίηση από την πολιτική έκφραση του Ισλάμ που εμένα ουσιαστικά μπορώ να πω ότι με ανατρίχιασε ένα πανό που είδα σε μια πρόσφατη διαμαρτυρία στην Ομόνια που έγραφε «Your democracy is in death row, Islam is coming». Δηλαδή η δημοκρατία σας είναι ετοιμοθάνατη, έρχεται το Ισλάμ. Και χάρηκα που αποστασιοποιήθηκε από αυτούς και μάλιστα τους κατήγγειλε ως μικροομάδες και που ελπίζω να είναι αυτό και να μην είναι κάποια κυρίαρχη τάση. Θα ήθελα να το ρωτήσω, επειδή ακριβώς είπε και είναι σωστό αυτό που είπε, ότι από τη λατρεία του Θεού υπάρχει ωφέλεια για τον άνθρωπο και όχι για τον Θεό, έτσι. Αυτό είναι αυτονόητο γιατί τότε αν ο Θεός έχει κάτι ανάγκη, τότε δεν είναι Θεός. Το ίδιο ισχύει και για τη δική μας τη λατρεία. Αν είναι όμως, αν ισχύει τότε αυτό, ότι υπάρχει ωφέλεια του ανθρώπου και ισχύει βέβαια, αλλά αν το δέχεται και το Ισλάμ αυτό, ο Χριστιανισμός ίσως το δέχεται και αυτός, λογικό είναι, μπαίνει το ερώτημα γιατί και οι δύο θρησκείες συγκεκριμένες δεν αφήνουν κάποιους ανθρώπους να λατρεύουν διαφορετικά το Θείο, να ωφεληθούν οι άνθρωποι σύμφωνα με την καρδιά τους. Αλλά υπάρχει αυτή η καταδίωξη και αυτή η απεινή ουσιαστικά κατατρεγμός ώστε να, ακόμα και μέχρι να φτάσουν σε σημείο εξαφάνισης οι άλλοι που λατρεύουν διαφορετικά. Το Κοράνι λέει στο δεύτερο κεφάλαιο 255 στίχο, στον ρώτερο κάθαρο, λέει «Κρόχα φιντίν», δεν υπάρχει εξαναγκασμός και καταναγκασμός στην θρησκεία. Όμως δεν είναι δυνατόν ο Θεός, ο Δημιουργός, η αλήθεια να αφήσει και να πει είστε ελεύθεροι να λατρέψετε ό,τι θέλετε. Λέει, διατάζει, η εντολή του είναι εγώ είμαι ο ένας και ο μοναδικός, ο μόνος άξιος λατρείας, οφείλεται να με λατρέψετε με αυτόν τον τρόπο. Αυτή είναι η αλήθεια. Από εκεί και πέρα, αν γυρίσετε την πλάτη σας, κακό θα κάνετε στον εαυτό σας, δεν θα κάνετε κακό σε εμένα. Αυτό ως προς την... γιατί να μην αφήνει το Ισλάμ. Το Ισλάμ ποτέ δεν έχει μπει, δεν υπήρχε, να το πω έτσι, όπως λέει και ο κύριος Αθανασίου, έχει αποστασιοποιηθεί από την Παπική Εκκλησία, ότι δεν υπάρχει ιερά εξέταση. Κανείς δεν μπορεί να μπει στην καρδιά του ανθρώπου. Κάποιος μες στο σπίτι του μπορεί να λατρεύει και να κάνει ό,τι θέλει. Αλλά το πώς αυτό εκφράζεται στην κοινωνία, η κοινωνία πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο μέτρο, ένα συγκεκριμένο σκελετό πώς λατρεύεται ο Θεός. Αν μιλάμε για μια μουσουλμανική κοινωνία, μια μουσουλμανική χώρα που τηρεί αυτό που λέμε την Σαρία. Επίσης, δώστε μου λίγο την ευκαιρία να διορθώσω κάτι. Το Ισλάμ δεν δέχεται την πολιτική έκφραση. Το Ισλάμ δεν ξεχωρίζεται σε πολιτικό Ισλάμ και στο Ισλάμ θεολογίας. Ισλάμ είναι κάτι ενιαίο. Δεν μπορεί να ξεχωριστεί από την πολιτική.
η πολιτική πηγάζει από τους φόρους του Θεού. Δεν υπάρχουν κόμματα, δεν υπάρχει δεξιά, δεν υπάρχει αριστερά, δεν υπάρχει το κέντρο, είναι ο νόμος του Θεού και μόνο. Τώρα για τους ανεγκέφαλους αυτούς που είδε ο κύριος Ζαρσία σε ένα πανό που να γράφει «Death to Democracy», απλά είναι ανόητοι. Έτσι, είναι αυτό που ανέφερα, ότι οφείλουν να δώσουν προτεραιότητα στο να τηρήσουν την πίστη τους, την θεολογία τους και όχι να ανακατεύονται περί δημοκρατίας, περί κομμουνισμού και άλλα. Γιατί μετά το φασιστικό ρητό που λέει πήγαινε στη χώρα σου αν δεν σ' αρέσει, είναι μετά, αρχίζει και είναι σωστό, δηλαδή ακούγεται σωστό. Αυτά. Ας προς τα πρώτερα. Θα ήθελα να ρωτήσω αν θέλει να τοποθετηθεί και ο κύριος Αθανασίου πάνω σε αυτό, σε αυτήν την ερώτηση. Αν το δέχεται βέβαια ο χριστιανισμός ότι ωφελείται ο άνθρωπος από τη λατρεία και όχι ο Θεός. Γιατί είπατε αυτό που ρώτησε ακριβώς τον κύριο Αλντίν. Και αν ωφελείται ο άνθρωπος και όχι ο Θεός, αν συμφωνεί σε αυτό, τη χριστιανική ορθόδοξη πλευρά, τότε γιατί δεν αφήνουν τους άλλους ανθρώπους να ωφεληθούν όπως αυτοί θεωρούν. Και πρέπει να ξαναγκαστούν ώστε να λατρεύουν όπως θέλουν κάποιοι συγκεκριμένοι επικρατήσαντες σε ένα περιοχή. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι Ορθόδοξοι, Προτεστάντες, Καθολικοί. Πάντως ιστορικά έχει γίνει δια της βίας ουσιαστικά υποχρέωση αθλήματος. Όχι, μα στη Ρωσία πνίγαν τους ανθρώπους στο ποτάμι μέσα Ορθόδοξοι. Όχι. Στοιχεία, δεν υπάρχουν στοιχεία. Όχι, να σας ανοίξω. Έχουμε εδώ το ιστορία αγάπη, να σας ανοίξω. Ο χριστιανισμός στο Ρώσο όπως έγινε. Οι Ρώσοι άλλωστε και έκανε μέχρι και το 1800 αιρετικούς. Ναι, τα έχουν τα στοιχεία, ναι, και έχουν και πηγές. Το Βυζάντιο δεν μπορούσε να κάψει γιατί μετά ήρθαν οι Τούρκοι και δεν είχαν τη δυνατότητα να κερδίσουν ανθρώπους και να σκοτώνουν και να σφάζουν. Αυτό θα ήθελα να μου απαντήσετε και για τον κύριο Ελντίν που απήντησε σωστά, να πω πάλι ότι μήπως αυτοί οι άνθρωποι που εκφράσαν αυτό το συγκεκριμένο θεωρούν ότι μας κάνει ξένους σε αυτόν τον τόπο το ότι εσείς έχετε δημοκρατία ενώ εμείς θέλουμε κάτι άλλο, άρα συνεπώς για να μπορέσουμε εδώ πέρα να υπάρξουμε είναι υποχρεωτική σύμβαση το ότι δεν πρέπει να υπάρχει δημοκρατία. Τώρα απευθύνεται την ερώτηση στον κύριο Ελντίν, στον κύριο Ελντίν. Ναι, σαν συνέχεια. Δεν υπάρχει, δεν αναγκάζει κανείς, δεν βιάζει κανείς. Ούτε ο ίδιος ο Χριστός είπε «Όστις θέλω μου ο πίσω μου βοηθεί». Όποιος θέλει τον ακολουθεί. Δεν υπάρχει συνεπώς ούτε βία ούτε ξαναγκασμός. Όσον αφορά την λατρεία, βεβαίως αυτός που ωφελείται είναι ο άνθρωπος, αλλά πρέπει να υπάρχει μια σχέση δημιουργού και δημιουργήματος για να μπορέσει να ξεπεράσει αυτή τη θαρτότητα, αυτή τη θνητότητα που βιώνουμε. Γιατί το πραγματικό πρόβλημα του ανθρώπου και εκείνη που δεν απήντησε ο Ελληνισμός μπορεί να απάντησε και να έδωσε λύση σε πολλά ζητήματα ο Ελληνισμός. Όμως το ζήτημα του θανάτου και της φθοράς είναι που, να το πούμε έτσι, είχε πρόβλημα. Είχε πρόβλημα και η λυτρωτική αναζήτηση του Ελληνισμού ήρθε και συναντήθηκε με τον Χριστιανισμό και ο Χριστιανισμός έδωσε αυτή την απάντηση όσον αφορά τη θαρτότητα και την θνητότητα και πάνω σε αυτό έχει να κάνει η σχέση δημιουργού και δημιουργήματος. Αυτή είναι δηλαδή η τοποθέτηση. Ως προς τα άτομα αυτά πάλι που ανακατεύονται, οι μουσουλμάνοι που ανακατεύονται με την, και έχουν έτσι κάποιες πολιτικές τάσεις, αυτό έχει μια ιστορία στο Ισλάμ, όπου την είχαμε αναπτύξει και σε μια άλλη διάλεξη, Ισλάμ και Δύση, που μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας. Γενικά οι μουσουλμάνοι από το 1900, ιδιαίτερα λόγω της Δύσης που υπήρχε αυτή, να το πω έτσι, που είχαν πάει σε αρκετές μουσουλμανικές χώρες, νιώθαν την ανάγκη να εκφραστούν πολιτικά, δηλαδή να βγάλουν από πάνω τους ό,τι δυτικό υπάρχει και να έχουν καθαρά το ισλαμικό στοιχείο. Αυτό εκφράστηκε από κάποια εντός εισαγωγικών μουσουλμανικά κόμματα, αδερφοί μουσουλμάνοι, Jamaat al-Islami, Hizb al-Tahrir και πολλές άλλες έτσι οργανώσεις όπου κάνανε γκρουπάκια αιρετικά και καλούσαν σε αυτό, δηλαδή, την πολιτική αλλαγή. Το Ορθόδοξο Ισλάμ στέκεται και λέει όχι, αυτό είναι άστοχο, αυτό είναι ανορθόδοξο, δεν δίνει σημασία σε αυτά, πρώτα βλέπεις να μορφωθείς και να διαδώσεις την θεολογία, το πιστεύω.
Αυτά τα άτομα δυστυχώς επικεντρώθηκαν στο να έχουν Σαρία, που πιστεύουμε στην Σαρία, είναι ο Ισλαμικός νόμος. Έτσι, είναι ο ιερός νόμος από τον δημιουργό, δεν υπάρχει αμφιβολία σε αυτό, αλλά το θέμα είναι οι προτεραιότητες τους και όλες οι ενέργειές τους και ο ακτιβισμός τους. Εκεί ήταν το λάθος, έτσι, όπου κατέληξαν να έχουν αρχηγούς, να έχουμε την τρομοκρατία αυτή η οποία έχει εξελιχθεί ακριβώς από αυτά τα γκρουπάκια, γιατί την είδαν πολεμιστές και το τζιχάντ δεν έχει καμία σχέση με δάφτους, έτσι, υπάρχει μεγάλη θεολογία και νομολογία πάνω στο τζιχάντ. Αυτό είναι άστοχοι, εντελώς άστοχοι. Τώρα αυτά τα άτομα είτε έχουν ιστορικά προέρχονται από αυτά τα γκρουπάκια, είτε, και αυτό δεν το ελπίζω, να υπάρχουν κάποιες άλλες πολιτικές ατζέντες, έτσι, για να έρθουν στην εξουσία κάποιοι άλλοι και να κάνουν κουμάντο. Ο Θεός να μας φυλάει και να μας προστατεύει. Το τι προθέσεις υπάρχουν, δεν το ξέρω. Τελειώσαμε και τη δεύτερη ενότητα. Μία ερώτηση ακόμα και τέλος. Θα το δώσουμε στον παρελθόν. Το λόγο. Ωραία, θα σας επιτρέψουμε να κάνετε μια ερώτηση. Πάλι στον κύριο Βελτίν και ευχαριστώ για την τελευταία του απάντηση. Να προσαφηνίσω απλώς, επειδή μίλησε ο κ. Θανασίου για το θάνατο, ότι δεν είχε δώσει, ίσα ίσα ο πολιτισμός είχε δώσει απάντηση, ότι είναι φυσικός νόμος για μας, δεν είναι κάτι να το φοβόμαστε, είναι ένας φυσικός νόμος στον οποίο όλοι οδεύουμε από τη στιγμή που γεννηθήκαμε. Και απλώς επιστρέφουμε από εκεί που προερχόμαστε, δηλαδή από το θείο. Δεν υπάρχει καθόλου φόβος και γι' αυτό εμείς πεθαίναμε γαλήνιοι. Ενώ αντίθετα από τους πολλούς σωτηριακούς που εμφανίζονται σε επίπεδο θρησκευτικό, πανικόβλητοι τους βλέπω και φεύγουν. Ελάχιστοι από αυτούς πεθαίνουν μεγαλύνει. Να αποσαφηνίσω επίσης και επειδή αποστασιοποιήθηκαν και οι δύο ομιλητές από την έννοια της ισότητος, ο κύριος Θανασίου το έβαλε ενδοεκκλησιαστικά βέβαια και το έσωσε. Ούτε εμείς μιλάμε για ισότητα. Μίλησα πιο πριν και για την καθολική ψήφο κτλ. Ούτε η Γαλλική Επανάσταση είπε το Egalité Fraternité κτλ. Το Egalité δεν μεταφράζεται σε ισότητα όπως βολεύει αυτούς που μετά καπηλεύτηκαν το όλο πράγμα και το εξέντευσαν. Γνήσιος εκφραστής του τι σημαίνει είναι ποιος άλλος, ο σύγχρονος εκείνης εποχής, ο Ρήγας Φεραίος, ο δικός μας, που μεταφράζει ακριβώς το Egalité ως ισοτιμία. Η δημοκρατία σημαίνει ισοτιμία. Όλοι οι συμμετέχοντες είναι ισότιμοι. Ίση δεν μπορεί να είναι ανώμαλο πράγμα, το οποίο βέβαια βολεύει άλλα πράγματα που το έχουν προωθήσει. Δεν μιλάμε συνεπώς ούτε και εμείς για ισότητα όπως εννοείται σήμερα και έχει ισοπεδώσει τα πάντα. Δεν μιλάμε για ισοπαίδωση. Απλώς όλοι οι άνθρωποι είναι ισότιμοι. Και οι ποιοτικοί άνθρωποι είναι ακόμα πιο ισότιμοι και μάλιστα είναι και αδέρφια. Οι ποιοτικοί. Αλλά δεν μπορούμε όλα να τα εξισώνουμε με όλα. Εδώ τώρα το τελευταίο ερώτημα και αμέσως έχετε το λόγο να μας ρωτήσετε, πώς λέμε πήρε καταβούληση, να μας ρωτήσετε καταβούληση. Είπε ο κύριος Ελντίν ότι στις προβληματικές αρχές της δημοκρατίας που παρουσίασε, την πρώτη είχε βάλει την ισότητα που νομίζω το απήντησα και μετά έβαλε ότι ο άνθρωπος είναι μερικός γνώστης, πραγματική γνώση έχουν ο Θεός για το συγκεκριμένο το σύστημα που πιστεύει ο κύριος Ελντίν, ο Θεός. Και εκεί πέρα μπαίνει ακριβώς, γιατί αυτός είναι η αλήθεια. Εδώ ανοίγουμε μια εκκρεμότητα που είχε μείνει από την προηγούμενη συζήτησή μας και μάλιστα μου είχε στείλει και ένα email ο κύριος Ελντίν και είπε ότι είμαι πρόθυμος να κάνουμε αυτή τη συζήτηση και θα το βάζα εγώ έτσι σαν πρόσκληση για να το κάνουμε του τι εστίν αλήθεια για ελληνισμό, χριστιανισμό και Ισλάμ. Εδώ λοιπόν δεχόμενος τη διατύπωση ότι η αλήθεια είναι μόνο εκπηγάζει από τον Θεό, εκεί πέρα ρωτάω και εγώ ότι και γιατί δεν δέχονται οι απέναντι, οι αυτοί που δεν δέχονται τη δημοκρατία, δεν δέχονται τον ελληνικό πολιτισμό, ότι όντως η αλήθεια δεν προέρχεται από τους δικούς μου θεούς. Γιατί η αλήθεια να μην πηγάζει από τους πολλούς θεούς. Αυτό είναι το ερώτημα.
Όχι, εφόσον προέρχεται από το θείο, να το πούμε για να μην καθόμαστε και λέμε αν είναι ένας ή πολύ, τότε γιατί να μην είναι από το δικό μου θείο και να είναι το δικό σας ή του χριστιανού ή του οποίου εδώ, το βάζει σε αυτό το επίπεδο. Εδώ με αντικείται κύριε Ρασιά, γιατί όντως είναι ένα debate από μόνο του. Όχι, αντίκω και κάπου τη συζήτηση στην επόμενη. Ακριβώς. Άρα, όπως είπα εγώ στην παρουσίασή μου, καλώ τον κύριο Ρασιά, ο οποίος σίγουρα θα συμφωνήσει, σε αυτό πολυθεϊσμός, μονοθεϊσμός. Έτσι. Και το τι εστί αλήθεια. Μπορούμε να τα συνδυάσουμε. Εντάξει, θα αφήσουμε τα κόκαλά μας εδώ, αλλά μπορούμε να το συνδυάσουμε. Άρα είναι μια συζήτηση από μόνη της, έτσι, γιατί για μας είναι συγκεκριμένος ο Θεός. Ποιος είναι ο Θεός, τι κάνει κάποιον Θεό και τι όχι. Μεγάλο θέμα ως προς το να απαντήσει αυτή την ερώτηση. Δεν δεχόμαστε πολλούς θεούς και υπάρχει μια αναφορά του Κορανίου προς τον πολυθεϊσμό και όπου υπάρχει μια καταγραφή και στην μυθολογία και στην ιστορία των αρχαίων Ελλήνων που συμφωνεί με αυτό το κορανικό χωρίο, δεν θα το αναφέρω για να μην τσιτωθούμε. Είναι άλλο θέμα. Οπότε, να προχωρήσουμε στην τρίτη ενότητα. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να είναι σύντομες οι ερωτήσεις. Θα δίνω εγώ το λόγο, θα απευθύνει σε συγκεκριμένο μιλητή και θα είναι εντός θέματος. Αν κάποιος είναι εκτός θέματος και κάνει τοποθέτηση, θα του αφαιρείται ο λόγος. Στο τέλος, αν το επιτρέψουν οι ομιλητές, μπορεί κάποιος να κάνει τοποθέτηση. Οπότε προχωράμε. Θα ξεκινήσουμε πρώτα από τον πρεσβύτερο, τον κύριο εκεί. Ευχαριστώ που με ανέφερες πρεσβύτερο. Το ξέρει και ο Λυσίαρχος, δεν το συζητάω. Έχω δύο ερωτήσεις. Μία για τον κύριο Ερντίν και άλλη μία για τον κύριο Δημητρίου. Αθανασία, συγγνώμη. Αρχίζω από τον κύριο Ερντίν. Μας είπατε ότι η αλήθεια πηγάζει από Θεό. Ουσιαστικά ο Θεός είναι η αλήθεια και η αλήθεια είναι ο Θεός. Δεν μου εξηγήσατε, τουλάχιστον εμένα, πώς και με ποιον τρόπο αυτή η θεϊκή γνώση αλήθειας κτλ. Έφτασε μέχρι εσάς, μπορεί να φτάσει μέχρι τον οποιοδήποτε έγκυρα και αποδεδειγμένα. Αν θέλετε, απαντάτε και μετά θα μιλήσω. Η ερώτηση είναι πάρα πολύ γενική και όπως είπα και πριν στον κύριο Ρασιά που ακριβώς διατύπωσε με κάποιον τρόπο το ερώτημά σας. Είναι μια ερώτηση που πρέπει να απαντηθεί σε μια συζήτηση. Ωραία, ας μιλήσουμε ακόμα για τη δημοκρατία. Μισό λεπτό μόνο. Ο Θεός στο Ισλάμ είναι ο ένας και μοναδικός, ο μόνος άξιος λατρείας. Δημιούργησε τον κόσμο και για να καθοδηγηθεί αυτός ο κόσμος έστειλε τις αποκαλύψεις του. Αυτές οι αποκαλύψεις ακριβώς είναι η αλήθεια. Ο λόγος του. Και το δέχεται και ο κύριος Αθανασίου με μια διαφορετική θεολογική τοποθέτηση με την ενσάρκωση του Υιού. Εμείς το δεχόμαστε ότι ο λόγος του πρέπει να τηρηθεί και πρέπει να τον ακολουθήσουμε με βάση πάντα την μεθοδολογία του Αποστόλου. Αυτό είναι η απόλυτη αλήθεια. Έτσι. Δηλαδή ο Απόστολος, να το πω έτσι, είναι ανώτερος από τον φιλόσοφο. Γιατί ο Απόστολος είναι αυτός που δέχεται λέξη προς λέξη τα λόγια του Θεού, μεταφέρει το μήνυμα στην ανθρωπότητα, ενώ ο φιλόσοφος, αν μπορώ έτσι να το τοποθετήσω, προσπαθεί να βρει την αλήθεια μόνος του με διάφορες σκέψεις. Σκέψη οπότε πρέπει σκέψη. Να συμπεράνω μία απευθείας επαφή Θεού με Απόστολο. Ακριβώς. Κύριε Βαγούλη, καλύτερα η ερωτήση να είναι επί του θέματος. Ένα δεύτερο για τον κύριο Αθανασίου. Αναφέρομαι περισσότερο στον Καταλουκά. Εσείς μας είπατε ότι βεβαίως είστε υπέρ και θειασότες μιας κοινωνίας που λειτουργεί εύρυθμα σύμφωνα με το θείο νόμο κτλ. Έρχομαι λοιπόν στον Καταλουκά και βλέπω. Επιτρέψτε μου, μάλιστα, ΙΒ 58-59 αναφέρεται σε μεταχείριση αντιδίκου και μας λέει ότι λίγο δε πολύ μας προτρέπει όταν πηγαίνουμε στο δικαστήριο καλό να σκοτώσουμε τον αντίδικο γιατί δεν ξέρουμε τι θα πει ο δικαστής. Σχημό οξυμόρο. Μπορείτε να μου αναφέρετε λίγο το παρακαλώ. Βεβαίως. ΙΒ 58-59. Και ένα δεύτερο, πάλι με τον Καταλουκά. Ένα ερώτημα. Κύριε Βλαχούλη, να έχουμε κι άλλη σειρά. Αν κάνουμε 10 ερωτήσεις, θα ξανανανέ. Ποιος Λουκάς. Καλό τόσο. Ανέφερε.
Ναι, και τι συμπεραίνετε από αυτό. Δεν σ' άκουσα. Τι συμπέρασμα βάζετε. Ρωτάω. Ναι, το συμπέρασμα. Μα δεν βγάζω εγώ συμπέρασμα, σας ρωτάω τη δική σας τοποθέτηση πάνω στη συγκεκριμένη παρέμβαση. Ναι, εσείς είπατε προηγουμένως ότι... Μας είπατε για την ευνομούμενη κοινωνία, για την κοινωνία που υπάρχει αρμονική συνδύωση ανθρώπων. Ναι, ναι. Αυτό το πράγμα νομίζω αντιφάσει κάθετα. Όταν λέει ότι εφόσον όταν πηγαίνουμε στο δικαστήριο με τον αντίδικο, καλό να σκοτώσουμε τον αντίδικο στον δρόμο, γιατί δεν ξέρουμε τι μπορεί να αποφασίσει το δικαστήριο. Μήπως πρέπει να διαβάσουμε το. Ναι, πρέπει να διαβάσουμε. Γιατί ο κανένας δεν καταλαβαίνει την ερώτηση. Ναι, πρέπει να διαβάσουμε το. Ίσως η παραπομπή μπορεί να είναι λάθος. Μήπως είναι η παραπομπή λάθος. Δεν νομίζω πρόκειται για έκδοση της ζωής. Αυτό έχω σπίτι μου. Ναι, ζωή είναι παραχριστιανική. Η έκδοση της ζωής. Κοιτάξτε, ας προχωρήσουμε. Ας πρέπει να απαντηθεί, αν είναι κάτι... Αν είναι να το διαβάσουμε όμως, γιατί ο κόσμος δεν καταλαβαίνει. Ναι, αυτό. Εσείς είπατε, στο 12, 58-59, έτσι. Διαβάστε. Όταν για παράδειγμα πηγαίνεις με τον αντίδικό σου στο δικαστήριο, πρώτης όσο βρίσκεσαι ακόμη στον δρόμο να σε φιλιαθείς μαζί του. Γιατί λες, αν σε πάει στο δικαστήριο, ο δικαστής θα σε παραδώσει στο δεσμοφύλακα και ο δεσμοφύλακα θα σε κλείσει φυλακή. Να ξέρεις πως δεν πρόκειται να βγεις από εκεί αν δεν επιστρέψεις και το τελευταίο λεπτό. Τι συμπέρασμα βάζετε. Που να συμφιλειωθεί μαζί του στη δική μου την έδωση. Δεν το έχει και γι' αυτό το σημείωσε. Αυτό είναι. Κάνετε λάθος. Δηλαδή, βλέπετε ότι διαλερίσα από μόνο σας. Καλό είναι να χρησιμοποιείτε την πηγή συγκεκριμένα. Αυτό είναι. Αλλά το να συμφιλειωθεί δεν υφίσταται, γι' αυτό το λέω. Υφίσταται. Κριτική κειμένου έχω, κύριε. Τι να σας πω. Ξέρετε, είναι κριτική κειμένου. Μπορεί, ξέρω ότι είναι κριτική. Δεν ξέρετε, εγώ είμαι σίγουρο ότι ξέρω. Λυπάμαι. Για να κάνετε αυτό το λάθο. Ευχαριστώ πάντω. Ευχαριστώ πάντω. Ευχαριστώ πάντω για την συκοφαντία πάνω στον ξένο. Ο κύριο και μετά ο κύριο. Λάβει, φύγει. Έχει το λόγο. Όποτε θέλετε να σκεφτείτε. Προ τον κύριο Αθανασίου. Επί το θέμα. Γράφει μέσα στο λεξικό κοινωνικών επιστημών του 1954 στο ρήμα Άγιοι Δούλοι ότι η Εκκλησία μέχρι με βάση Χρυσόβουλη το 1560 όσοι άνθρωποι περίσευαν στα μοναστήρια τους έκανε δούλους και τους πουλούσε. Πού το γράφει αυτό. Στο λεξικό κοινωνικών επιστημών του 1954. Και είναι αυτό πηγή ιστορική που αποδεικνύει. Όχι, αλλά είναι το Χρυσόβουλο το οποίο αναφέρει. Εμένα δεν μου λέει κάτι. Και αν θέλετε να σας ρωτήσω πάνω στη δουλεία, κανένα πρόβλημα. Και επίσης υπάρχει και χωριό στην Κέρκυρα που έχει αυτό το όνομα Άγιοι Δούλοι, το οποίο προέρχεται από αυτή την κατάσταση. Δηλαδή λέει ψέματα ο Λεκατσάς που το γράφει. Που υπογράφει μάλλον. Όχι, δεν υπάρχουν τέτοιοι, δεν υπάρχει και αντίστοιχη πληροφορία που αναφέρεται. Σε εσάς δεν υπάρχει. Εκεί πέρα στο βιβλίο αυτό προφανώς λέει αλήθεια. Και για να σας πληροφορήσω πάνω στη δουλεία, πάνω στο θέμα της δουλείας, ο χριστιανισμός είναι αυτός ο οποίος ωφέλει σε συγκατάργηση δουλείας. Εάν το αρνείστε, η Α προς Τιμόθεο επιστολή, μιας και αναφερόμαστε σε χωρία και σε πηγές... Εσείς ότι μέχρι το 1560 είχε δούλους όπως πουλούσε η Ορθόδοξη Εκκλησία. Εσείς τώρα μου αναφέρετε τώρα μια πηγή η οποία είναι... Επειδή είπατε να μιλήσουμε με πηγές. Πηγή δεν είναι μόνο το Ευαγγέλιο. Ναι, δεν λέω ούτε, σαφώς δεν είναι μόνο το Ευαγγέλιο. Σας παρακαλώ, για να απαντήσω πάνω σε αυτό, θα σας απαντήσω, κοιτάξτε, δεν το ξέρω το συγκεκριμένο που αναφέρετε, αλλά θα σας απαντήσω πάνω σε αυτό θεολογικά και πώς πρέπει να είναι. Ο Απόστολος Παύλος, στην Α' προς Τιμόθεο επιστολή του, στο πρώτο κεφάλαιο, αν δεν κάνω λάθος, ένα από δέκατο στίχο, κατατάσσει το δουλεμπόριο επ' του θέματος, το δουλεμπόριο στα χειρότερα αμαρτήματα, μαζί με την ομοφιλοφιλία, μαζί με την πορνεία, μαζί με τους φωνιάδες. Είναι αυτό το δασκαλείο του χριστιανισμού, δεν είναι. Το αν κάποιοι παρεκτράπηκαν και έκαναν, δεν το εφήρμοσαν αυτό, αυτό είναι το τραγικό λάθος ατομικό, δεν είναι συλλογικό. Δεν αφορά την πίστη, τη θεολογία, τη διδασκαλία της Εκκλησίας. Καταλάβατε. Εγώ κατάλαβα. Η διδασκαλία ποια είναι. Το κύριος. Μπορείτε να φωνάζετε λίγο. Ένα από τα στοιχεία τα οποία έχουν διασωθεί από την αρχαία δημοκρατία μέχρι σήμερα και είναι χαρακτηριστικό όλων των δημοκρατικών πολιτευμάτων είναι η ανοιχτικότητα στην αντίστοιχη άποψη. Εσείς είπατε κάποια πράγματα για τους Αποστόλους οι οποίοι κηρύττουν το λόγο του Ισλάμ σε χώρες οι οποίες δεν είναι Ισλαμικές.
Για να γίνει κάτι τέτοιο όμως, χρειάζεται από την κοινωνία μια ανεκτικότητα προς το διαφορετικό. Γι' αυτό και υπάρχουν Ισλαμικές κοινότητες, οι οποίες εκδηλώνονται αρκετά σε ολόκληρο το δυτικό κόσμο και στην Ελλάδα και σε άλλα κράτη. Εάν όμως μια χριστιανική ή μια πολιτιστική οργάνωση εκδηλωθεί, για παράδειγμα, σε μια χώρα όπως το Ιράν ή η Σαουδική Αραβία, δεν έχει την πίστη την οποία έχουν οι Ισλαμικές κοινότητες στη Δύση. Οπότε ουσιαστικά, και η ερώτηση που θέλω να σας κάνω είναι ότι το Ισλάμ εκμεταλλεύεται τη δημοκρατία της Δύσης, ενώ η Δύση ή ο πολιτισμός της Δύσης, για παράδειγμα, δεν θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί το πολιτικό καθεστώς στο Ισλάμ, στις Ισλαμικές χώρες. Θα ήθελα την τοποθέτηση. Καταρχήν, εγώ προσωπικά, αν η κυβέρνηση βγει αύριο μεθαύριο και μου πει, ξέρεις κάτι, όλοι εσείς οι μουσουλμάνοι, ακόμα και οι Έλληνες μουσουλμάνοι, εδώ είναι πολύ σημαντικό, ακόμα και εσείς οι Έλληνες μουσουλμάνοι, μαζέψτε τα συμπράγκαλά σας και φύγετε από εδώ, γιατί έτσι γουστάρουμε, έτσι θέλουμε, εμείς θα το δεχτούμε. Κάθε άτομο που θα σηκώσει φωνή στο Ισλάμ δεν είναι ανορθόδοξο. Το κράτος θέλει έτσι, η πλειοψηφία, δηλαδή ο νόμος, όχι πλειοψηφία, ο νόμος ορίζει έτσι, πρέπει να το σεβαστούμε ακόμα και σαν Έλληνες μουσουλμάνοι και να σηκωθούμε να φύγουμε. Καμία αντίρρηση σε αυτό το θέμα. Εφόσον όμως η χώρα επιτρέπει και σου δίνει το δικαίωμα να κάνεις ιεραποστολή σε αυτό που πιστεύεις, τότε αυτό βεβαίως το εκμεταλλευτούμε, θα το χρησιμοποιήσουμε και ιδιαίτερα σαν Έλληνες μουσουλμάνοι. Αν επίσης η χώρα πει, οποιαδήποτε χώρα ευρωπαϊκή, οι ξένοι, αυτοί που δεν είναι Ευρωπαίοι, δεν έχουν δικαίωμα να μιλάνε για την πίστη τους, πάλι οι μουσουλμάνοι πρέπει να το σεβαστούν. Και όποιοι σηκώνονται και λένε δικαιώματά μας, τα δικαιώματα του μετανάστη και αυτά, για μας είναι σαν χλαμάρες. Αυτά λέει το κράτος, αυτό πρέπει να τηρηθεί. Στο δεύτερο κομμάτι που αναφέρεστε, που λέτε ότι οι μουσουλμάνοι ελεύθερα στην Ευρώπη. Ναι, ισχύει στην Ευρώπη, στην Ελλάδα δεν ισχύει. Δεν επιτρέπουν να ακούγεται το Ισλάμ στην Ελλάδα, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στην εφημερίδα. Το αντίθετο εναντιώνονται και επιτίθονται. Αυτό όσον αφορά την Ελλάδα. Στην Αγγλία υπάρχει μια έτσι κοινότητα που υπάρχει ιεραποστολή, στην Αμερική και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Για να μην αναφερθώ βεβαίως γενικά σε μια καινούργια μόδα που έχει αρχίσει, που σιγά σιγά εναντιώνονται στο Ισλάμ. Τη μαντήλα στη Γαλλία, τους μιναρέδες στην Ελβετία. Και σιγά σιγά αρχίζει αυτό και δυναμώνει όλο και πιο πολύ. Έτσι χάνει η Ευρώπη αυτό που αναφέραμε πριν. Αλλά δεχόμαστε και λέμε ναι, εάν δεν μας θέλετε, με την έννοια και σαν Έλληνες μουσουλμάνοι, τότε οφείλουμε να κλείσουμε το στόμα μας και να φύγουμε, γιατί δεν μας θέλετε. Ευχαριστώ πολύ. Και μια δεύτερη ερώτηση. Όχι, δεν τελειώσαμε. Δεν τελειώσαμε. Η δεύτερη ερώτηση, σε αντίθεση με τους δύο προηγούμενους ομιλητές, τον κύριο Κασέ και τον κύριο Ελβίνη, που τοποθέτησαν το ζήτημα της δημοκρατίας σε ένα καθαρά πρακτικό επίπεδο, τόσο ως προς το τι συνέβαινε στην αρχαία Ελλάδα, ως προς το πώς το αντιμετωπίζει το Ισλάμ, εσείς αναπτύξετε μία μάλλον ουτοπική έκδοση της δημοκρατίας με βάση το χριστιανικό φαντασιακό ή τουλάχιστον σε επίπεδο κοινότητας προχριστιανικής, όπως αναφέρεται, τις αγάπες, ή μέσα στα μοναστήρια. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Από τη στιγμή που ο χριστιανισμός ουσιαστικά έχει επικρατήσει την τελευταία 2.000 χρόνια και θεωρείται νικητής, εσείς θεωρείτε ότι, αυτό το ερώτημα μου βγήκε ακούγοντας την ομιλία σας, τελικά θεωρείτε τους εαυτούς σας νικητές από τη στιγμή που η χριστιανική διδασκαλία σε ό,τι αφορά τη δημοκρατία δεν έχει επηρεάσει τον δυτικό κόσμο τα τελευταία 2.000 χρόνια, αντίθετα όσοι τον χρησιμοποίησαν τον χριστιανισμό για να επιβληθούν, είχαν μια εντελώς διαφορετική συμπεριφορά σε κυβερνητικό επίπεδο? Ναι. Κοιτάξτε, το θέμα δεν είναι ποσοτικό, είναι ποιοτικό. Δηλαδή, σίγουρα οι πρωτοχριστιανικές κοινότητες βίωναν αυτή την κοινοτιμοσύνη, αυτή την ισότητα, αυτή το μοίρασμα μεταξύ των ανθρώπων. Σαφώς και ο χριστιανισμός, το είπα στην εισαγωγή μου, στο εισαγωγικό έτσι που έκανα, είπα ότι δεν είναι δυνατόν να μεταβληθεί σε πολιτικό σύστημα. Δεν είναι δυνατόν να γίνει κοινωνισμός, δεν είναι δυνατόν να γίνει ένα πολιτικό κατεστημένο. Άλλωστε και ένα από τα ονόματα είναι, όπως είπαμε, ο Οδός, δηλαδή είναι ένα περπάτημα που κατευθύνεσαι προς την Ουράνια Βασιλεία. Αυτός είναι ο στόχος δηλαδή. Όσον αφορά τώρα τον δυτικό πολιτισμό και αν επηρέασε τελικά ο χριστιανισμός, εγώ πιστεύω. Και οι πηγές ήδης αποδεικνύουν αυτό, ότι όντως ο χριστιανισμός επηρέασε γενικότερα τη λήψη περί δημοκρατίας. Για παράδειγμα, ας πούμε αυτό που ανέφερα προηγουμένως, ούκεν Ιουδαίος Ουδέλιν, ούκεν Άρσεν και Θήλιν, ούκεν
κλπ. Που είναι η διατύπωση περί της ισότητας, αυτό δεν βρίσκεται σε κανένα αρχαίο ελληνικό και αρχαίο κείμενο. Δηλαδή δεν πρόκειται να το βρει πουθενά τέτοια, να βρει τέτοια ισότητα σε κάποιο κείμενο. Ορίστε. Δεν έχει το λόγο. Λέει αυτό το πράγμα. Όχι, όχι, δεν θα απαντάτε. Θα απαντάτε μόνο σε αυτό που ρωτάει. Ναι. Και για να κλείσω το θέμα πάνω σε αυτό, παραδείγματος χάρη πάρε το μαρξισμό. Ας πούμε, για παράδειγμα. Ο μαρξισμός έχει επηρεαστεί, η κοινοκτημοσύνη κλπ. Έχει επηρεαστεί αρκετά από τον χριστιανισμό. Έχει πάρει στοιχεία, έχει κλέψει στοιχεία από τον χριστιανισμό. Λοιπόν, οι ομιλητές θα απαντάνε μόνο στον ναι, για να μην αρχίσουν οι ο κύριος και μετά θα δώσουμε σε μια κυρία το λόγο και μετά εσείς. Κύριε Ερντίνε, επειδή διαφωνώ με κάθε λέξη που είπατε, θα σας κάνω... Λογικό. Πώς βρίσκεται το λογικό. Προχωρήστε στην ερώτηση. Μας είπατε ότι ο νόμος του Θεού, το Κοράνι είναι ο νόμος του Θεού, είναι το βιβλίο που έχει τους νόμους του Θεού κλπ. Αν ήταν τέλειο, αν ήταν νόμος του Θεού αυτό το βιβλίο, δεν νομίζω ότι θα ήταν τέλειο. Είναι τέλειο. Για ποιο λόγο, αν ήταν τέλειο, θα ήταν γραμμένο από την αρχή τέλειο. Δεν θα χρειαζόταν να έρθουν άλλοι και να συμπληρώσουν. Να κάνουν ερωτήσεις επί του θέματος πρώτα, γιατί είναι γενικές αυτές οι ερωτήσεις. Αυτή τη στιγμή τώρα είναι καλύτερα να μιλήσουμε. Έχουμε ένα θέμα εδώ σήμερα. Αν αρχίσουμε και κάνουμε θεολογικού τύπου ερωτήσεις, αυτές θα πάρουν ώρες. Κάντε ερωτήσεις επί του θέματος. Η ερώτηση πρέπει να γίνεται επί του θέματος. Στο τέλος θα κάνουμε γενικές ερωτήσεις. Το είπαμε καθαρά, ειδικά. Έχετε κάποια ερώτηση για το θέμα. Ωραία, για το τέλος. Ο κύριος. Εγώ. Εσύ. Στον κύριο Ρασιά μια ερώτηση. Είναι εφικτή η εφαρμογή της δημοκρατίας σήμερα και αν ναι, με ποιες προϋποθέσεις. Για να νομίζω από την ομιλία μου είναι ξεκάθαρο ότι είναι αλληλένδετα η δημοκρατική αντίληψη για τους ουρανούς με τη δημοκρατική αντίληψη στη γη. Εγώ προσωπικά και η ιστορία το αποδεικνύει. Ότι είναι όντως σωστή άποψη. Δεν θεωρώ ότι μονοθεϊστής άνθρωπος είναι ικανός να εκδηλώσει τη δημοκρατία. Γιατί η δημοκρατία, ακριβώς όπως είπα πιο πριν, είναι μια μορφή διαλόγου και κάποιος που αρνείται ουσιαστικά σε επίπεδο κοσμοαντίληψης τον διάλογο δεν μπορεί ουσιαστικά να εκφραστεί δημοκρατικά. Και δεν είναι τυχαίο βέβαια ότι όταν έκανε την υπέρβαση η Γαλλική Επανάσταση με κάποια προχωρημένα τμήματά της και μιλάω ουσιαστικά για το ρομπεσπιερικό κομμάτι της Γαλλικής Επανάστασης και έφτασε και μίλησε πλέον με άμεσες αναφορές στην αρχαιότητα και αργότερα στη Γαλλική Επαναστατική Παράδοση του 19ου αιώνα γινόντουσαν αναφορές στην αρχαιότητα και καλούσαν τους εαυτούς τους συνεχιστές της μεσαγωγικά παγανιστικής αρχαιότητας. Το ότι αυτό δεν ευδοκίμησε αλλά ξεπεράστηκε και μάλιστα αντεστράφει ώστε σε σημείο σήμερα να έχουμε ένα παγκόσμιο φασισμό με δημοκρατικό επίχρησμα, το αποδεικνύει. Δεν υπάρχει άνθρωπος που έχει αυταρχικά σχήματα στο κεφάλι του, δεν υπάρχει πιθανότητα να εκδηλώσει μια διαλεκτική στάση στα καθημερινά και πολιτικά πράγματα. Η κυρία. Εγώ τώρα δεν ξέρω αν θα με τοποθετήσετε εκτός ή εντός να κάνω. Το θέμα είναι συγκεκριμένο, η δημοκρατία, οπότε κάποια ερώτηση πάνω σε αυτό το θέμα. Από εκεί και πέρα, αν είναι γενικής φύσεως, θα την αφήσουμε στο τέλος να προλάβουμε για να μιλήσουν και κάποιοι άλλοι. Θέλετε. Η δημοκρατία πού? Η δημοκρατία στα μάτια του ελληνισμού, ισλαμισμού, χριστιανισμού. Αυτό ήταν το θέμα. Όχι, κυρία. Βέβαια δεν είναι ακριβώς για τη δημοκρατία, αλλά έχω δύο ερωτήματα. Σχετικά. Με αυτά που υπόθεταν. Σχετικά με αυτά που υπόθεταν. Ωραία, σε αυτά που υπόθεταν. Αν μας ξέρουμε από χριστιανικό κόσμο, εδώ ζούμε, ξέρουμε. Θα ήθελα μια ερώτηση στον κύριο Αθανασή, παρακαλώ. Είπατε, επειδή συνήθως συζητάμε με τους γειτονές, με τους φίλους, όχι από έναν άνθρωπο όπως είστε εσείς που έχετε μελετήσει τα πράγματα πολύ καλά. Είπατε ότι σαν εικόνα μου έρχεται ότι διαχωρίζεται το χριστιανισμό τον πρώτο από αυτό που ζούμε σήμερα. Γιατί γι' αυτό που ζούμε χριστιανισμός είναι, έτσι, δεν είναι άλλο. Είπατε λοιπόν ότι στο Ευαγγέλιο είπε ο Χριστός ότι όσοι θέλει ο πίσω χωριθεί. Το ότι γίνεται νηπιοβάπτισμα. Ποιος ρωτάει. Ποιος ρωτάει τα παιδιά, αν θέλουν, όπως το τοποθετείτε. Αυτή είναι μια ερώτηση για εσάς, να μου απαντήσετε και να ρωτήσω και κάτι μετά. Θα σας ρωτήσω εγώ πάνω σε αυτό. Πριν σας εμβολιάσουν, όταν ήσασταν σε μικρή ηλικία, σας ρώταγαν.
Έχει άμεση σχέση. Άμεση σχέση. Παρακαλώ, παρακαλώ, ησυχία. Εγώ δεν θα μιλήσω και εγώ. Γιατί. Παρακαλώ, 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 με τη σειρά σας, μην βιάζεστε. Και γιατί αυτό. Λέμε ότι είμαστε δημοκράτες. Όλοι θα πάρετε τον λόγο, αλλά με τη σειρά σας, μην βιάζεστε. Και αυτό γιατί. Γιατί για μας το βάπτισμα είναι μια αναγέννηση πνευματική. Είναι ένα εμβόλιο, να το πούμε έτσι, το οποίο διατηρείται αιωνίως. Αρκεί βέβαια να διατηρούμε την πνευματική κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Αυτό σας ρώτησα. Και το αν σε μικρή ηλικία ήσασταν, εάν σε ρώταγαν, εάν σε κάνανε ερώτηση, αν πρέπει να συμβολιάσουν ή όχι. Εμείς το βλέπουμε ως εμβόλιο πνευματικό, το οποίο μας προσφέρει αυτή την όντως ζωή. Εντάξει. Μπορώ να το κάνω μια δεύτερη. Κύριε Ερντίν, παρακαλώ, στεναχωρέσατε λιγάκι. Ορίζεστε ως Έλληνας μουσουλμάνος. Πώς λοιπόν, όταν σας πούνε να φύγετε από εδώ, θα φύγετε? Δεν νιώθετε Έλληνας? Όχι, νιώθω Έλληνας, αλλά πρέπει να έχω συνέπεια με αυτό που είπε και ο κύριος, ότι από τη στιγμή που μια μουσουλμανική χώρα δεν θα αφήσει ένα πολυθεϊστικό στοιχείο να υπάρξει, πρέπει εγώ να έχω την συνέπεια να πω ότι εφόσον δεν θα μας θέλουν, θα πρέπει να σηκωθούμε. Και εμείς είμαστε Έλληνες πολυθεϊστές και η ελληνική κοινωνία δεν μας δέχεται. Αλλά μου πούνε να φύγω, δεν θα φύγω. Το ξέρω. Είναι η πατρίδα μας. Είναι η τοποθέτηση. Κοιτάξτε, να περιοριζόμαστε στις απαντήσεις, αν μας ικανοποιούν άλλο. Να έχουμε μία συνέπεια. Τίποτα άλλο. Είναι σχετική η αίτηση. Γιατί οι άλλες ήταν σχετικές. Ήταν σχετική. Πες την ερώτηση. Δεν θέλω να επιβληθώ. Όχι, όχι, πείτε την ερώτηση. Τον κύριο Αθανασή. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω ως χριστιανός και ως Έλληνας. Γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη απόκληση απόψεων όταν οι χριστιανοί θεωρητικοί, θεολόγοι, οι οποίοι γνωρίζουν τον χριστιανισμό καλύτερα, εσείς μιλήσατε και καταφερθήκατε κατά κάποιο τρόπο ενάντια στον χριστιανισμό, μιλήσατε για πράγματα τα οποία δεν ευσταθούν όσον αφορά τη δουλεία, τη δημοκρατία, τη θέση της γυναίκας, μιλήσατε για τους τρεις ιεράρχες, οι οποίοι είπατε αυτούς ότι είναι αποδεκτοί από την χριστιανική θρησκεία για το ρόλο που παίξαν στις κοινότητες αγάπης. Δεν είναι η συγγνώμη του Δήμου. Αλλά οι τρεις παιδιά, να κάνουν ερωτήσεις. Δεν έχω πρόβλημα. Γιατί είναι και να διορθώσω λίγο αυτή την λεπτομέρεια. Είναι πολιτικές επιστήμες. Δεν είπα ότι στις πρώτες χριστιανικές κοινότητες δεν υπήρχαν οι ιεράρχες. Οι τρεις ιεράρχες ήταν στον 4ο αιώνα. Άλλο είναι αυτό που θέλω να πω. Ως χριστιανοί καταφέρεστε εναντίον του ελληνισμού, μιλήσατε για κάποια θετικά του χριστιανισμού, τα οποία ωραιοποίησατε, τα οποία εγώ θεωρώ ότι δεν ισχύουν. Δεν έχετε κάτι να πείτε για τους τρεις ιεράρχες που είπανε τους Έλληνες μιαρούς για τη μορία των Ελλήνων, όταν καταφερθήκανε τόσο πολύ εναντίον του ελληνισμού? Γιατί υπάρχει τέτοια μεγάλη απόσταση μεταξύ χριστιανών Ελλήνων θεωρητικών, όπως είσαστε εσείς, και Ελλήνων. Δεν μιλάω τον απλό κοσμάκι που είναι χριστιανοί, που απλά προσεύχονται και... Μιλάω για τους θεωρητικούς, τους ταβούς χριστιανούς. Γιατί υπάρχει τέτοια μεγάλη απόκληση από τον ελληνισμό? Θα το έλεγα μίσος, ενώ είσαστε Έλληνες. Κάθε άλλο. Εγώ δεν άσκησα πολεμική στον ελληνισμό. Δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε. Κατά κάποιο τρόπο, ναι. Άμεσα δεν το έκανα αυτό. Δεν ανέφερα καν. Μόνο ίσως τις ερωτήσεις προς την κυρία Ρασιά που έκανα κάποιες αναφορές. Τώρα, εάν οι τρεις ιεράρχες είναι αυτοί οι οποίοι απέριψαν τον ελληνισμό, νομίζω πως όχι. Ο Μέγας Βασίλειος, αν γνωρίζετε, λέει στους χριστιανούς, κάνει ένα σύγγραμμά του, απευθυνόμενος προς τους νέους, να διαβάζουν τα ομηρικά έπι. Να διαβάζουν τα ομιλία. Που αν δεν κάνουν λάθος, ένα λεπτάκι, δεν έχει δικαιώματα πάντως. Όμως να ολοκληρώσω. Αυτό είναι το θέμα. Όταν κάνουν ερωτήσεις, παιδιά, πρέπει να καταλαβαίνουμε. Κάνουμε ερώτηση και παίρνουμε μια απάντηση. Αν δεν μας καλύπτει η απάντηση, αυτό σημαίνει ότι ο μιλητής δεν απάντησε. Οι εντυπώσεις δημιουργούνται. Αλλά αν πιάσουμε διαλογική συζήτηση, δεν θα τελειώσουμε. Ναι, είναι αυτό. Πάνω σε αυτό το θέμα. Ο Πλάτωνας, αν δεν κάνω λάθος, να με διορθώσει και ο Διασιάς που το γνωρίζει καλύτερα. Μου φαίνεται ότι δεν δέχεται. Λέει ότι δεν είναι σωστό να διαβάζουμε τα ομιλικά έπι. Είναι. Αντιθέτως, ο Μέγας Βασίλειος, γενικότερα όλη η Ορθόδοξη θεολογία είναι επηρεασμένη. Όχι για τον ίδιο λόγο όμως, γιατί κάποιοι άλλοι παρεξηγούν και το περνάνε για θεολογική. Εγώ δεν το βλέπω. Εγώ το βλέπω γενικά ως προσφορά.
Πώς το βλέπω, δηλαδή, ως γεγονός. Ενώ σήμερα πολλοί χριστιανοί διανοητές κάνουν επίτηδες χρήση των επικομηρικών επών ως θεολογία για να δεσφημίζουν την ελληνική θρησκεία. Λέει ο Δίας που έκανε εκείνο και αυτό και δείχνει δηλαδή θεούς με πάθη, ενώ ουσιαστικά η θεολογία μας είναι τελείως διαφορετικό από αυτό το πράγμα. Και γίνεται χρήση σκόπιμη. Υπό αυτή την έννοια, συνεπώς ο Πλάτων, αν λειτουργούσαν κάποιοι άνθρωποι έτσι στην εποχή του, δίκιο είχε. Ναι. Αυτό είναι βέβαια άλλο θέμα, αλλά καλά το πούμε. Αυτό λέμε να παίρνουμε. Ναι, ναι. Όχι, πρέπει να απαντήσουμε. Πρέπει να απαντήσουμε. Μπορείτε να δώσετε το πρώτο να διαβάσετε. Ναι, στο τέλος. Λοιπόν, ο χριστιανισμός, ο ελληνισμός εγκολυπώθηκε στον χριστιανισμό. Τώρα οι προσωπικές γνώμες, ο Θεόπης θέλει να αντιδράσει, είναι λογικό και αναμενόμενο. Ο χριστιανισμός εγκολυπώθηκε. Ο ελληνισμός εγκολυπώθηκε στον χριστιανισμό. Ο χριστιανισμός προσέλαβε τα θετικά στοιχεία του ελληνισμού, όπως είναι η αρετή, όπως είναι η φιλοσοφία, η φιλοσοφική όρη. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η ορθόδοξη θεολογία είναι γεμάτη από φιλοσοφικούς όρους. Λέμε ότι ο γιος είναι ομοούθιος του πατρί. Αυτό τι είναι, φιλοσοφικός όρος είναι. Πολλές έννοιες, υπόσταση, πρόσωπο, φύση, ουσία προέρχονται από την αρχαιοελληνική φιλοσοφία. Συνεπώς, ο χριστιανισμός σεβάστηκε και πήρε τα στοιχεία του ελληνισμού τα θετικά και απέριψε τα αρνητικά. Το αρνητικό για μας ήταν, για τους χριστιανούς γενικότερα, ήταν ο παγανισμός. Η ιδωλολατρεία. Ήταν ένα αρνητικό στοιχείο. Η ανηθικότητα η οποία βρισκόταν σε πολλά σημεία της ιδωλολατρείας και ούτω καθεξής. Δεν μου απαντήσατε για τον Χρυσόστομο. Ο Χρυσόστομος αναφέρεται στο θρήσκευμα. Ναι, λέει, είναι εχθροί οι Έλληνες διότι διασκεδάζουν και ναυροκτίζοντας με ορθάνη το στόμα των Ισραήλ. Στόμα δε, εδώ λέει ο προφήτης, τη σοφιστική του λόγου δύναμη, η οποία τα πάντα... Όχι, πρέπει να απαντήσω... Ναι, και όσο πιο βάρβαρο ένα έθνος φαίνεται και της ελληνικής απέχει παιδείας, τόσο λαμπρότερα φαίνονται τα ημέτερα. Ούτως ο βάρβαρος, ο πιστός, την οικουμένη ολάκερη κατέλαβε και ενώ πάντα τα των Ελλήνων σβήνουν και αφανίζονται, τούτου καθεκάστη λαμπρότερα γίνονται. Ιωάννης Χρυσόστομος. Και σας ξαναλέω, ναι, η έννοια Έλλην έχει να κάνει με το θρήσκευμα ο Έλληνας, ο εθνικός, ήταν ο ιδωλολάτρης. Παρακαλώ, παιδιά, όταν θα σας δείτε λόγο. Σαφώς και σαφώς, ναι. Έχω το δικαίωμα να μην απαντούν σε ερωτήσεις που είναι εκτός θέματος. Να εξαντλήσουμε το θέμα. Ναι, να κλείσω λίγο ένα λεπτάκι. Σαφώς και υπάρχει στην ορθόδοξη, πιστεύω, στο θέμα της πίστεως. Σαφώς και υπάρχει διάκριση. Και ένα τελευταίο για να κλείσω το θέμα περί ελληνισμού και χριστιανισμού, θα σας πληροφορώ πως αν δεν υπήρχαν οι μοναχοί και οι χριστιανοί, αυτή τη στιγμή δεν θα υπήρχαν έτσι γράμματα Ελλήνων αρχαίων, Πλάτων, Αριστοτέλη και άλλων. Πρέπει να τη δόξα. Δεν είναι έτσι, βέβαια. Ο κύριος και μετά. Είναι άλλη συζήτηση. Ο κύριος εδώ και μετά. Εσύ, στον κύριο Ρασιά, επειδή πολύ αναφέρθηκε στη σημερινή κουβέντα, θέλω να μου πείτε αν μπορεί να ξεκαθαρίσετε το τοπίο και την αντίληψη σχετικά με τη δουλεία στην αρχαία Ελλάδα. Είναι μια μεγάλη συζήτηση. Έχω κάνει και διάλεξη πάνω σε αυτό. Η δουλεία στην αρχαία Ελλάδα, καταρχάς να πούμε ότι ιστορικά η δουλεία είναι ένα φαινόμενο σύμφυτο με την ανθρώπινη ύπαρξη. Δεν έχει υπάρξει ποτέ ιστορικά κενό δουλεία στην ανθρωπότητα. Ακόμα και σήμερα υπάρχουν όχι δούλοι, σκλάβοι, πολλά εκατομμύρια, ασχέτως αν κάποιοι κάνουν ότι δεν το γνωρίζουν ή κάποιοι όντως δεν το γνωρίζουν. Αυτό λοιπόν που θα κοιτάξουμε, όπως και στο επίπεδο των θεσμών, όταν συγκρίνουμε κοινωνίες ή πολιτισμούς, δεν είναι αν ήταν μια κοινωνία γέλων ή όχι, αλλά η σύγκριση των θεσμών τους, δηλαδή πού θέλουν οι θεσμοί να οδηγήσουν τα πράγματα κτλ. Η σύγκριση δηλαδή της χριστιανικής σύγχρονης πραγματικότητας με την αρχαία Ελλάδα γίνεται σε επίπεδο θεσμών. Δηλαδή οι θεσμοί θέλουν να στρέψουν τον άνθρωπο σήμερα να είναι κάτι συγκεκριμένο και στην αρχαιότητα σε κάτι διαφορετικό. Επίσης, όμοια θα κοιτάξουμε και το επίπεδο της δουλείας. Η δουλεία στον αρχαίο κόσμο δεν είχε καμία σχέση με αυτό που ξέρουμε τον σκλάβο, τον μαύρο της Αμερικανικής Υπήρου και επίσης δεν είχε καμία σχέση με τον δούλο που πάλι απήχε από το πρότυπο του σκλάβου που ξέρουμε εμείς, τον Ρωμαίο Λεοχάρη που τον θεωρούσε τον άλλον ρες. Σε εμάς ήταν σαφέστατο ότι ακόμα και άνθρωποι που έχουν τάση δουλική από τον ίδιο τους τη φύση, ότι είναι ανθρώπινα όντα
και διατυπώθηκε πολλάκις στην ελληνική πραγματικότητα την τότε, ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν γεννηθεί ελεύθεροι και γίναν από την ανάγκη ή από τις καταστάσεις της ζωής δούλοι, ακόμα και αυτοί που είναι δουλικοί. Χαρακτηριστικά να πούμε ότι η δουλεία όχι μόνο δεν έσβησε με την εξαφάνιση του ειδωλολατρικού μεσαγωγικά κόσμου, έτσι, όχι του ελληνικού, του κακού ειδωλολατρικού κόσμου, αλλά εντάθηκε, θεμελιώθηκε θεολογικά και μάλιστα υπήρξαν και ακραίες εκφάνσεις. Όποτε ήθελε βέβαια η χριστιανική θεολογία έβγαινε και δήλωνε ότι η δουλεία είναι σωστό γιατί αυτό και αυτό. Ξεκινάει από τον Παύλο και τελειώνει σε διάφορους περίεργους θεολόγους που δικαιολογούν, ας πούμε, τη δουλεία των μαύρων διότι είναι η διασταύρωση του Κάιν με τον Πίθηκο, λόγω χάρη. Έχουν ασελγήσει πάνω σε αυτό το θέμα οι κρατούντες των 20 τελευταίων αιώνων. Η κατάργηση της δουλείας έγινε από μη χριστιανούς ανθρώπους και φορεί το από μη χριστιανικές ιδέες, κατά κανόνα γιακοβίνικες θα μπορούσαμε υπό την ευρία έννοια να πούμε, είτε οι levelers, είτε οι abolitionists, όλοι αυτοί, όλα τα κινήματα που έσπρωξαν στην επίσημη κατάργηση της δουλείας, γιατί συνεχίζω και λέω ότι υπάρχει ακόμα και σήμερα δουλεία και δεν θα σταματήσει ποτέ να υπάρχει όσο υπάρχει ανθρωπότητα, όπως και δεν θα σταματήσει ποτέ να υπάρχει καταπίεση άνθρωπο από άνθρωπο. Την επίσημη κατάργηση στα χαρτιά της δουλείας την πετύχαν κινήματα που δεν είχαν καμία απολύτως σχέση με τον χριστιανισμό ή είχαν κάποια σχέση του κάποια μέλη, ρομαντική σχέση με τον χριστιανισμό, όπως στην περίπτωση ας πούμε των λεγόμενων χριστιανοσοσιαλιστών και τα λοιπά, του 19ου αιώνα, των σεσημονιστών και διάφορων άλλων. Αυτό που χαρακτήριζε τον δούλο στην αρχαία Ελλάδα και το είπα χαρακτηριστικά, είναι ότι ήταν μέλος της οικογένειας. Απλώς δεν ήταν αμοιβόμενο μέλος. Συμμετείχε ως μέλος της οικογένειας μέσα στην διαδικασία της οικίας, λειτουργούσε, ιερουργούσε η γυναίκα δούλη ή ο άντρας δούλος εν απουσία της γυναίκας ή του άντρα αντίστοιχα στον οικιακό βωμό. Δεν ήταν ο σκλάβος που μαστιγωνόταν, ήταν ακριβώς αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε στις αρχές του περασμένου αιώνα, ο ψυχογιός και η ψυχοκόρη, αναπαράγονταν μέσα εκεί, δεν είχαν την ευθύνη της πολιτικής έκθεσης ή της σφαγής σε περίπτωση εφηλίου σειράξεων ή του πολέμου, απλώς ήταν εκεί και ζούσαν όπως θέλει ο σύγχρονος άνθρωπος να υπάρχει. Είχαμε κατηγορία των δημοσίων δούλων που εκεί πέρα όποιος τυχόν το χειριζόταν το αφεντικό του προσέφευγε στο βωμό του Ελέους ή των 12 θεών και γινόταν αυτομάτως δημόσιος, δηλαδή αστυνομικός, οδοκαθαριστής, φοροσυλλέκτης κτλ. Πράγματα που ο σημερινός άνθρωπος βάζει μέσο για να πιάσετε στις θέσεις, ήταν τελείως διαφορετική πραγματικότητα. Και όταν αργότερα δεν χρειαζόντουσαν πια οι δούλοι, γιατί υπήρξε μια φτωχοποίηση της ελληνικής επικράτειας και πάρα πολλοί διώχναν τους δούλους τους, στην αρχή υπήρξε οι μακράνοι κούντες, μια πατέντα που έφευγε και δούλευε κάπου μακριά και απλώς έπρεπε να σου στέλνει κάποια λεφτά. Και σιγά μήπως σου στέλνει, απλώς τον ξεφορτωνώσουν. Και αργότερα μετά υπήρχε βίαιη απελευθέρωση. Τους έλεγε σηκωθείτε και φύγετε, δεν έχω να σας ταΐσω. Και πάρα πολλοί εκείνοι ακριβώς στην εποχή, μπροστά στην ευθύνη του να υπάρξουν ελεύθεροι, γυρίζανε και λέγανε ότι μπα, εμείς εδώ πέρα είμαστε πάπου προς πάπου δούλοι. Δεν μπορεί να μας πετάξει στον δρόμο. Και τελειώνοντας, λέω ότι και πάλι, ακόμα και στην περίπτωση της δουλείας, υπήρχε δυνατότητα να γίνεις απελεύθερος και να κερδίσεις όχι μόνο την ελευθερία σου, αλλά και μια εξέχουσα θέση στην κοινωνία. Μην ξεχνάμε ότι ένας από τους επιφανέστερους φιλοσόφους, ο Επίκτητος, ήταν πρώην δούλος και πάρα πολλοί άλλοι. Ήταν μια διαλεκτική σχέση, η οποία ίσως δεν είναι κατανοητή σήμερα. Απλώς υπήρχε μια τίμια σχέση του ανθρώπου με την έννοια της ελευθερίας. Δεν σημαίνει ότι επειδή κάποιος έχει δύο αυτιά και δύο μάτια, είναι ελεύθερος εσαΐ. Έπρεπε την ελευθερία αυτή να την επιβεβαιώνεις συνεχώς. Και επειδή είπαμε και πιο πριν για τους Ρωμαίους που θεωρούσαν ότι ήταν πιο σκληροί εκεί πέρα από όσο οι Έλληνες, αλλά κάνουμε πάντα συγκρίσεις, και αυτοί είχαν μια πολύ τίμια αντιμετώπιση. Αν τυχόν εκατόνταρκος, χιλίαρκος να έσουν και σε πιάνει η Γερμανία εχμάλωτο και σου φοράγανε αλυσίδα, όταν σε απελευθερώνανε αργότερα οι Ρωμαϊκές λεγεώνες, γύριζες δούλος πίσω γιατί είχες επιτρέψει να λυσοδεθείς
και απλώς εξαγοράζαν οι συγγενείς σου και σε απελευθερώνανε. Ήταν μια τίμια σχέση απέναντι στη θέση του ανθρώπου στην ελευθερία και ανελευθερία. Κάτι το οποίο φυσικά για τον σύγχρονο άνθρωπο ίσως είναι και κατανόητο, γιατί έχουμε προγραμματιστεί δυστυχώς διαφορετικά. Ο κύριος και μετά εσείς. Καλησπέρα, Έλληνες άρχοντες. Συγχαρητήρια. Εδώ γεννήθηκε η φιλοσοφία και απόψε αποδείξατε ότι φιλοσοφικά προχωράει η Ελλάδα. Ερώτηση. Συγχαρητήρια. Μπορούμε να μιλάμε για μυστηριακή δημοκρατία? Πού κάνετε την ερώτηση? Σε φιλοσοφικό επίπεδο και στους τρεις. Έλληνες δηλώσατε, μουσουλμάνος, χριστιανός και εθνικός. Υπάρχει μυστηριακή. Δεν το ερώτημα. Μυστηριακή δημοκρατία μπορούμε να μιλάμε, ουράνια, πλήγια, υπόγεια. Ένα ερώτημα και ελληνικού ενδιαφέροντος. Παρακαλώ κύριε. Όπως εννοείται μυστηριστικά. Μυστηριακή δημοκρατία υπάρχει. Με το Ισλάμ απορρίπτει τον μυστικισμό. Απορρίπτει. Ο χριστιανισμός. Απορρίπτει τον μυστικισμό. Επειδή μίλησε ουράνια, επίγεια, υπόγεια. Παρακαλώ, ισχύει, παρακαλώ. Ουράνια, επίγεια, υπόγεια. Επειδή για μας λοιπόν όλα είναι ένα και κάθε τι εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα, ακριβώς όταν μιλάμε για δημοκρατία στοχή επίπεδο, μιλάμε για μια κάθετη και οριζόντια δημοκρατία που διαχέεται σε όλες τις πλευρές του σύμπαντος. Αυτό ακριβώς η διατύπωση του Ηρακλήτου για την Παλίντων Αρμονή είναι ουσιαστικά το πιο δημοκρατικό μανιφέστο που έχει. Είναι δύο λέξεις που είναι ουσιαστικά ένα δημοκρατικό μανιφέστο σε συμπατική διάσταση. Συγχαρητήρια και σε ανώτερα. Να ξεκάθαρα να συνεχιστεί η φιλοσοφική αυτή που παρέα των Ελλήνων. Επιτέλου να μην είναι. Καθίστε, καθίστε, παρακαλώ, καθίστε. Να ολοκληρώσω την ερώτησή μου τον κύριο Ελλή. Λοιπόν, είπαμε για το τέλειο του βιβλίου και το ερώτημα είναι το εξής, ότι πόσο είναι τέλειο το βιβλίο, πόσο είναι από το Θεό, δεν θα έπρεπε να είναι τέλειο από την αρχή, για ποιο λόγο έχει συμπληρωθεί ξανά και ξανά, και εφόσον ο Θεός θέλει τόσο πολύ, ας πούμε, αυτό το βιβλίο να διαβαστεί, για ποιο λόγο δεν το έχει μεταδώσει ειρηνικά? Θα μπορούσε δηλαδή ένας Θεός να ζητάει να μεταδοθεί ο λόγος του λατρεσβείας? Μας είπατε ότι είναι περί ειρήνης το Ισλάμ, αλλά το Ισλάμ λέει ότι αν είσαστε λιγότεροι, κοιτάξτε να κάνετε ειρήνη. Αν είστε περισσότεροι, για ποιο λόγο να κάνετε ειρήνη? Αυτό το ερώτημα. Καταρχήν, από πού δεν απορρέει, για να μην γίνει διάλογος, δεν απορρέει από πουθενά ότι το Κοράνι συμπληρώθηκε. Το Κοράνι αποκαλύφθηκε μέσα σε μία χρονική περίοδος 24 ετών, έτσι. Αν έχετε καμία συγκεκριμένη πηγή ακαδημαϊκή, έτσι, μπορείτε να την αναφέρετε. Αυτό δεν προκύπτει από πουθενά. Επί 24 χρόνια το Κοράνι αποκαλύφθηκε σταδιακά στον Απόστολο, έτσι. Δεν υπάρχει συμπλήρωση, υπάρχει μια λογική συνέχεια και συνέπεια. Δεν λέμε ότι το Ισλάμ είναι θρησκεία της ειρήνης, λέμε ότι το Ισλάμ είναι θρησκεία της αλήθειας. Υπάρχει ειρήνη, θα κάνουμε ειρήνη εκεί που πρέπει να κάνουμε ειρήνη και θα πολεμήσουμε εκεί που πρέπει να πολεμήσουμε. Όπως το κάθε κράτος, έτσι. Α, έχετε μία ακόμα, ναι. Μας είπατε πάρα πολλά για την Αγία Γραφή, μας είπατε πάρα πολλά για την. Κυρίως για το βιβλίο των πράξεων. Φτάσατε μέχρι το κεφάλαιο 4, το κεφάλαιο 5 δεν σας έκανε. Γιατί τις πράξεις λέει ότι όσοι είχαν οτιδήποτε, κτήματα, οικόπεδα, σπίτια, τα πουλούσαν και αποθέταν το τίμημα στα πόδια των Αποστόλων και αυτοί κρίνανε, θα διαχειριζόντουσαν ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός. Αλλά μας λέει κιόλας ότι όλοι ζούσαν στην απόλυτη ένδυα. Δηλαδή τους δίνανε τα σπίτια τους και τρώγανε σούπες μετά. Και στο κεφάλαιο 5 μας λέει ότι ο Ανανίας και η Σαφίρα που κρατήσαν μέρος των χρημάτων τους, έτσι, των δικών τους χρημάτων, δολοφονηθήκαν. Δεν δολοφονηθήκαν, Πέσανε νεκροί από το χώρο. Ναι, άλλο δολοφονία και άλλο να πεθαίνεις. Πώς πέθανε μόνος, δηλαδή. Όχι, ήταν ενέργεια του Θεού, αλλά δεν δολοφονηθήκαν από κάποιον. Συγγνώμη, δεν έχω πει. Ναι, δεν σου πήραμε το λόγο. Όχι. Όχι, απλώς ερωτήσεις για να μπορούν να απαντήσουν. Λέει ότι το ρωτάει ο Πέτρος
Κοιτάξτε, έτσι είναι προχειροδουλειά. Αν θέλετε, μπορούμε να ανοίξουμε. Ακριβώς και προηγούμενα. Όλες πηγές δεν μπορώ να συνοηθώ με αυτό. Αλλά αν θέλετε, τοποθετηθείτε. Δηλαδή, και ο κύριος ο προηγούμενος έκανε τραγικό λάθος. Αν θεωρούν οι ομιλητές ότι μία ερώτηση παίρνει πάρα πολύ χρόνο να απαντήσει, να αφήνουμε και πάμε παρακάτω γιατί θέλω να ρωτήσω μια. Εγώ δεν κάνω κανένα τραγικό λάθος. Το ξέρω απ' έξω. Μπορώ να το προσθετήσω ακριβώς πώς λέγεται. Πώς λέγεται. Τι λέει ακριβώς, λέει ότι υπήρχε ο Αναδίας και η Σαφία. Όχι, ακριβώς όπως είπα. Κεφάλαιο 5. Ακριβώς. Κατά λέξη. Εσείς το είπατε, άρα επακριβώς θα πρέπει να πείτε. Επειδή περιμένει ο κόσμος να κάνει, να το αφήσουμε στο τέλος. Όπως επακριβώς δεν τοποθετηθήκαμε στην προηγούμενη ερώτηση, γι' αυτό σας το λέω. Εγώ γι' αυτό είχα πει στην αρχή να κάνουμε ερωτήσεις επί του θέματος, γιατί θα δημιουργηθούν ζητήματα. Και αυτά τα ζητήματα πάρουν χρόνο. Το ζήτημα εδώ πέρα είναι ότι έχουμε ακούσει αναλήθειες. Ναι, κοιτάξτε να τι γίνεται. Το θέμα είναι το εξής. Ο ομιλητής απαντάει και από κάτω ο κόσμος κρίνει. Γιατί θα μας πάρει πάρα πολύ αργά και είναι κάποια θέματα που θέλουν κάποιες ώρες. Ωραία. Θα μείνουμε σε αυτό ή θα προχωρήσουμε σε ερώτηση. Ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε. Αν υπάρχει ερώτηση σε υπάρχει ερώτηση για το θέμα. Για το θέμα. Για το θέμα. Για το θέμα και μετά να πάμε στα γενικά. Και μετά εσύ. Ο κύριος και μετά ο κύριος. Όπως κατάλαβα και από την εμπειρία όλων των εκπροσώπων, οι θρησκείες μας είναι υπέρ της δημοκρατίας. Όχι. Όχι όλοι. Όχι όλοι. Ακριβώς η παρουσίασή μου ήταν ακριβώς τα πράγματα. Επίσης μιλήσατε και για το σωστό το Κοράνι και για το σωστό την Αγία Γραφή. Για εσάς έχω μια ερώτηση. Ότι λέει κατομοίωση, κατ' εικόνα και ομοίωση είναι άνθρωπος του Θεού. Κατ' εικόνα και καθομοίωση. Κατ' εικόνα και καθομοίωση. Ποιον άνθρωπο είναι όμως, τον Πετραντώνα, τον Πυρηναίο, τον Άντροντα, της Χαλκιδικής ή το σημερινό. Γιατί αν γνώριζε ο Θεός ότι υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι πριν από εμάς, δεν θα έλεγε κατ' εικόνα και καθομοίωση. Άρα τι ήταν, ήταν μαλλιά και... Όχι, το κατ' εικόνα κοιτάξτε. Κατ' εικόνα και καθομοίωση είναι αναφέρεται στον Αδάμ και στην Εύα που ήταν η πρωτόπλαση, δηλαδή οι πρώτοι άνθρωποι που δημιουργήθηκαν από τον Θεό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τι εννοείται το κατ' εικόνα, αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Τότε δεν γνώριζαν. Τίποτα περισσότερο. Όχι, θέλω να καταλάβω την ερώτηση. Είναι εάν το κατ' εικόνα αφορά στην εξωτερική ή στην εσωτερική εμφάνιση. Το κατ' εικόνα υπάρχουν πάρα πολλές ερμηνείες. Α πούμε, για παράδειγμα, ο ίδιος ο Χριστός αναφέρεται στην Προσκολασαΐδα, αν δεν κάνω λάθος. Ότι είναι η εικόνα του Θεού του αουράτου. Άρα δηλαδή το πρωτότυπο είναι ο Χριστός. Δηλαδή αν θέλουμε να το πάρουμε έτσι ερμηνευτικά με βάση την Αγία Γραφή, γιατί η Αγία Γραφή ερμηνεύεται για τις γραφείς. Ο ίδιος ο Χριστός είναι η εικόνα του Θεού. Άρα λοιπόν εμείς είμαστε το πρωτότυπο είναι ο Χριστός, εμείς είμαστε εικόνες του Χριστού. Αλλά αν θέλετε να το πάρετε μια σωματική διάσταση, αφορά τον Χριστό. Αν θέλετε να το πάρετε μια. Δεν υπήρχε ο Χριστός τότε. Ο Χριστός υπήρχε ως όχι, άρα δεν ξέρετε θεολογία. Με συγχωρείτε, γιατί ο Χριστός υπήρχε ως πρόσωπο, ως δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Αλλά ως άσαρκος και όχι ως ένσαρκος. Καταλάβατε τη διαφορά. Και όταν. Ακριβώς. Είναι ο λόγος που λέει και η Βίβλο ότι για τον λόγο Κυρίου η ουρανή στερεότητα κλπ. Κλπ. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι αν αναφέρεται σε μια σωματική διάσταση, αναφέρεται στο πρόσωπο του Χριστού. Και αν το πρόσωπο μας είναι ο Χριστός, αν αναφέρεστε σε μια πνευματική διάσταση, είναι η δημιουργικότητα, είναι όλα αυτά του αυτεξούς και η ελευθερία που τα έχει ο άνθρωπος. Επίσης και για τη σωστότητα και για μια ερώτηση του βιβλίου του Κορανίου, που αναφέρει και σε ζητήματα καθημερινής ζωής του ανθρώπου. Δηλαδή για τα γέννη, με άλλα λόγια, κανόνες, πώς πρέπει να ζει, τι πρέπει να τρώει, πότε να κοιμάται κλπ. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος της Μεσογείου να έχει τα ίδια προϊόντα να φάει με την Οκεανία. Μια διαταγή περί φαγητού δεν είναι. Δεν είναι ότι υπάρχει διαχωρισμός μεσογειακής κουζίνας και... Όχι. Το χοιρινό απαγορεύεται. Δηλαδή τόσο μεγάλο θέμα γίνεται για ένα κρέας. Και το αλκοόλ έτσι, και το αλκοόλ, εντάξει. Όλα τα λεπτρέπουν. Βεβαίως. Αυτό μπορείς να το πάρεις τώρα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να γκρινιάξουμε για ένα κομμάτι κρέατος και το τι να πιείς πέρα. Ποιες χυμό, ποιες νερό. Ο νερός και μετά εσείς. Μάλλον, ο κύριος και μετά, αυτός είναι πιο χρωσός μας, θα δώσουμε μετά το πέρα. Εσείς. Επειδή φτάσαμε τώρα στα πνευματικά, φύγαμε τη δημοκρατία, εγώ θα ήθελα να πω στον κύριο Αθανασίου. Όποιος γνωρίζει λίγο ιστορία, ξέρω πολύ καλά ότι ο χριστιανισμός
από το 1923 και μετά εγκυνηγούσε τους εθνικούς, εγκρέμιζε τους ναούς τους, δένανε βιβλία τα λένε αυτά βέβαια και της εποχής, έτσι, γιατί σήμερα τα έχουν αφαιρέσει όλα, και δένανε με τα ζώα τις κολόνες με σκοινιά και τραβάγανε και όλα τα αγάπατα τα βλέπουμε ακέφαλα, μάλιστα ο Άγιος Μελέτιος έγινε Άγιος επειδή είχε αποκεφαλή πάρα πολύ. Το κλείνω αυτό, δεν χρειάζεται να απαντήσετε γιατί σαν θεολόγος του είχε δυναμική. Εκείνο που ήθελα να πω, να ρωτήσω και μία ερώτηση στον κύριο... Να απαντήσω πρώτα αυτό. Καταρχήν, κάντε ερώτηση, πάρτε μία απάντηση. Τι να μου πει... Μισό λεπτό. Έτσι, δείχνουμε ασέβεια στους ομιλητές. Να σας κάνουμε ερωτήσεις. Να απαντήσω λίγο στην πρώτη ερώτηση. Καταρχήν, πρέπει να γνωρίζετε ότι ο χριστιανισμός δεν είναι αυτός ο οποίος κατέστρεψε τον ελληνισμό. Να ολοκληρώσω λίγο την αντίδραση σας. Αντιθέτως, ο ελληνισμός βρισκόταν σε μια πλήρη παρακμή ήδη από την περίοδο του Χριστού. Βρισκόταν σε μια παρακμή, είτε αυτή είναι θρησκευτική, είτε είναι πολιτική, είτε είναι. Και δεν νομίζω να διαφωνεί και ο κύριος Ζασιάς. Δηλαδή βρισκόταν σε μια καλή περίοδο. Ναι, 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 η μεγαλύτερη ακμή ήταν το δεύτερο μεταχριστιανικό αιώνα. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι σαφή ο θέμας. Πιστεύουμε στο Ισλάμ, πιστεύουμε σε όλους τους προφήτες, σε όλες τις βιβλικές φιγούρες, έτσι, από τον Αδάμ μέχρι και τον Μοχάμεντ, όλοι οι προφήτες είναι, δεν υπάρχει κανένας διαχωρισμός μεταξύ τους όπως λέει και το Κοράνι, διδάξαν ένα μήνυμα ότι ο Θεός είναι ένας και μοναδικός, ο μόνος άξιος λατρείας, οι εντολές του Θεού, το μήνυμα του Θεού κτλ. Ο Αβραάμ συγκεκριμένα είναι ο φίλος του Θεού, Χαλίλουλλά, ο φίλος του Θεού, έτσι, έχει αυτή την τιμητική. Ο προφήτης μας έχει κλείσει τον κύκλο των προφητών. Έτσι, αυτό. Ως προς την βιογραφία του προφήτη, υπάρχουν πολύ καλές βιογραφίες που μπορείτε να διαβάσετε, της Karen Armstrong, μεταφρασμένο, μπορείτε να βρείτε στις εκδόσεις Πατάκη, αν δεν κάνω λάθος, μια δυτική απόπειρα κατανόησης του Ισλάμ, είναι ο τίτλος. Πολύ ωραίο βιβλίο και έτσι είναι η βιογραφία, έτσι συνοπτικά, του Αποστόλου μας. Συγχωρηγόντες και φόρεξε να... Αυτό επειδή δεν το ξέρω ήδη, καταφέρω την εκμήσα να πάω, ότι οι πολίτες αντιπροσωπεύουν τον ίδιο. Αυτό υπάρχει, θα το φέρνουμε σε δημοκρατία, στις πόλεις. Το κάτι πολίτες αντιπροσώπευε τον οίκο. Μέσα στον οίκο. Επειδή διαχωρίζονται τον όλοι. Καθόλου γυναικών και των δεδομένων. Ο καθένας στο ρόλο του είχε τη δυνατότητα να επιβάλλει τη γνώμη του. Γιατί ο πολίτης αντίστοιχα είχε εξουσία. Ο καθένας στο ρόλο του πρέπει να έχει εξουσία του καθένα. Που δεν είναι στο ρόλο του. Ναι, εγώ είπα ότι ακριβώς ο άντρας πήγαινε ως εκπρόσωπος του οίκου του και εκπροσωπούσε ακριβώς τη συμφωνία του οίκου και υπάρχει και στροφή στην γραμματεία, δεν το έχω ακριβώς εδώ τώρα να σας πω συγκεκριμένο σημείο, αλλά υπάρχει που λέει ακριβώς ο άντρας Αθηνέ, αν ψηφίσετε αυτό, ότι θα πάτε να πείτε στις γυναίκες και στις κατέρες σας, δηλαδή λογοδοτής. Είναι εμφανές ότι λογοδοτεί. Αλλά αντίστοιχα, αυτό θα είναι στον οίκο. Να κάνουμε τις ερωτήσεις, γιατί αν πιάσουμε συζήτηση δεν είναι εικόνα. Κάντε και τις επόμενες ερωτήσεις. Βέβαια, λαμβάνω την απόφαση. Αυτός εκπροσωπούσε την ολότητα του οίκου του. Όχι, εγώ λογουγάρι άμα ήμουνα, θα έπαιρνα και τη συμβουλή και τον τούλο μου. Γιατί μπορεί να μου δίνανε μια διαφορετική... Ναι, θα κάνουμε ερωτήσεις γιατί περιμένει και άλλος κόσμος από κάτω. Αν πιάσουν διαδικασία συζήτηση, κάνε τις ερωτήσεις να απαντήσουν οι κύριοι. Ωραία, ερώτηση, ναι. Ερώτηση όλοι. Δεν είναι όμως για το θέμα. Καλώς ήρθατε για το θέμα.
για το θέμα έχω. Ωραία. Επί του θέματος ο κύριος με τα γυαλιά. Εδώ και αμέσως ο επόμενος κύριος. Ωραία. Στον κύριο Ρασιά να απευθύνω μια ερώτηση. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας σε αυτό το οποίο προαναφέρατε ότι το πρόταγμα για δημοκρατία δημιουργήθηκε στο όνομα της Αρχαίας Ελλάδας και η Γαλλική Επανάσταση και τα ριζοσπαστικά κινήματα που απαιτήσανε τη δημοκρατία αλλά δυστυχώς αποτύχανε κινηθήκανε στο όνομα της Αρχαίας Ελλάδας. Από ένα σημείο και μετά η ιστορία των κινημάτων δείχνει να αλλάζει, βάζω στα δικά μου μάτια. Εδώ στα Καθημάς, μετά τον Κονδύλι και τον Καστοριάδη, δεν παρουσιάζεται καμία αναφορά στην Αρχαία Ελλάδα. Διεθνώς, με τελευταίο τον Ομφρέ, ίσως και τον Πουλιόν, πάλι η Αρχαία Ελλάδα δεν παίζει πλέον πάνω. Το ερώτημα είναι το εξής. Τι έγινε, τα κινήματα τα οποία απαιτούν δημοκρατία και αυτό παίρνει ίσως ότι πιο επίκαιρο πλέον και είναι μάλλον και οι στιγμές αυτές όπου μπορεί να διαπραγματευτεί σε διαλεκτικό επίπεδο και σε επαναστατικό επίπεδο το πρόταγμα για δημοκρατία, για πραγματική, όπως εσείς την ορίσατε, δημοκρατία. Η αρχαία Ελλάδα έχασε πλέον το λόγο της. Ποια είναι η τοποθέτηση σας αυτό, για ποιο λόγο ο ελληνικός πολιτισμός δεν συμμετέχει στο μέτρο που το αναλογεί ή αν δεν το αναλογεί. Στην Ελλάδα η αριστερά έχει ταυτιστεί απόλυτα με αυτό που θα ονομάζουμε μακρυγιανισμό. Μία λατρεία της απλοϊκότητος και με ένα λαϊκισμό. Ποτέ δεν παρήγαγε ιδέες, δεν υπήρξε αριστερή ιδεογένεση στην Ελλάδα, απλώς εισήγαγε διάφορες ξένες ιδέες και τις έφερνε μέσα στο πλαίσιο του μακρυγιανισμού της. Δεν μπορούσε αυτή, αντίθετα από τους άλλους που καταλάβανε, επεξεργάστηκαν, δηλαδή στο 19ο αιώνα στη Γαλλία έγινε ένα τεράστιο άλμα από το 1800 έως το 1900 στο ετούμενο της αριστεράς και μάλιστα εκεί γύρισε τούμπα και μάλιστα εκεί έγινε το μάτωμα του πράγματος για να γυρίσει τούμπα. Εδώ πέρα δεν έγινε τέτοιο πράγμα με αποτέλεσμα η μία και αναφέρθηκε και ο μαρξισμός πιο πριν που είναι μίμηση ουσιαστικά του χριστιανισμού και στη δομή του και στα πάντα. Εδώ ταυτίστηκε απολύτως η αριστερά με τον μαρξισμό. Σήμερα δηλαδή ακριβώς επειδή δεν υπάρχει ορισμός, αποφεύγουν να δώσουν και ορισμούς οι κινούμενοι έτσι σε θολά, σε θολά νερά, όλοι αποφεύγουν από τους λεγόμενους αριστερούς στην Ελλάδα να δώσουν ορισμό τι εστί αριστερά, που υπάρχει ορισμός και εκεί πέρα. Και σε όσους τους έδωσαν τον ορισμό αισθάνθηκαν εξαιρετικά άβολα γιατί δεν κάλυπτε αυτό που θέλαν να υπηρετήσουν. Η αριστερά λοιπόν στην Ελλάδα ταυτισμένη με τον μαρξισμό κινήθηκε όμοια με αυτό που γνωρίζουμε σαν ευρωγερμανικό μαρξισμό τον τελό του 19ου αιώνα που εισέβαλε και αρκετά βία, μάλιστα ιδεολογικά βία και στη Γαλλία και άλλωσε και το γαλλικό αριστερό κίνημα. Στην Ελλάδα λοιπόν που ταυτίζεται με τον μακρυγιανισμό και τον μαρξισμό η αριστερά και αποδεδειγμένα το βλέπουμε μέχρι και σήμερα δεν έχει να πει απολύτως τίποτα, δεν κάνει καμία θεμελιακή κριτική, απλώς ουσιαστικά είναι, και τολμώ να το πω αυτό, ο πολιτικός βραχίωνας της Εκκλησίας. Υπάρχει η δεξιά που είναι το δουλικό της Εκκλησίας, η λεγόμενη εθνικόφρονας, αλλά υπάρχει η αριστερά, η οποία είναι όντως ο πολιτικός βραχίωνας και τον τελευταίο καιρό βλέπουμε ότι ταυτίζουν ανοιχτά, ακόμα και σε συνέδρια και σε δηλώσεις πολιτικών προσώπων, την ταυτότητά τους, την αριστερή ταυτότητά τους με τον χριστιανισμό. Και λένε ζητάμε τα ίδια πράγματα, αυτό που ζητάνε και αυτοί ζητάμε κι εμείς. Συνεχίζω κι εγώ, έχετε τις ίδιες δομές, την ίδια λογική τέτοια, την ίδια προέλευση στο μυαλό σας. Άρα συνεπώς είναι όντως ο πολιτικός βραχίωνας της Εκκλησίας η αριστερά. Όσο και αν ευνηδιάζει αυτό σαν μήνυμα. Η ελληνική αριστερά δεν θα μπορέσει ποτέ να ξεφύγει από αυτό το φαύλο κύκλο και αργά γρήγορα θα σβήσει μέσα σε αυτόν. Γιατί από ένα σημείο και μετά δεν θα έχει να πει τίποτε, γιατί θα το λέει καλύτερα η Εκκλησία. Κύριε Ρασκιά, μια ερώτηση. Ο Κορνίλιος Καστοριάδης ορίζει την δημοκρατία ως αναστοχασμό της ίδιας της κοινωνίας ώστε να προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα μεθαύριο καλυτερεύοντας την ίδια την κοινωνία και δημιουργώντας δομές τις οποίες κριτικάρει. Δηλαδή δεν τις θεωρεί ότι κατεβαίνουν εξ αποκαλύψεως συνόμοι αλλά προσθεσμίζουν ουσιαστικά η κοινωνία. Αυτό γιατί να ταιριάζει καλύτερα στον πολυθεσμό παρά στον μονοθεσμό. Όλη αυτή η διαδικασία της πραγματικής δημοκρατίας, η οποία δεν είναι ένα απλό σηκώνουμε τα χέρια και μετράμε τους ψήφους.
Ναι, να πούμε βέβαια ότι ο Καστοριάδης είχε την τύχη και έφυγε στο εξωτερικό και γι' αυτό το γνωρίζουμε και το γνωρίζουν και οι άλλοι που τον έχουν διαβάσει. Όλη αυτή η διαδικασία που μόλις περιγράψατε είναι μια διαδικασία διαλόγου ενός ερωτήματος με ένα ζητούμενο. Υποχρεωτικά αυτό μπαίνει στο πλαίσιο το πολιτιστικό. Δεν μπαίνει από μια αλήθεια που τραβάει χειρόφρενο στα πράγματα και απαιτεί όλα να σταματήσουν γιατί έχει τη μεγάλη αλήθεια με κεφαλαίο. Όταν κατεβάσουμε οποιοδήποτε πράγμα στο επίπεδο του διαλόγου και της αναζήτησης, τότε υποχρεωτικά παίρνουμε στο επίπεδο του πολιτισμού. Και επαναλαμβάνω, επειδή κάνανε μια πολύ ωραία ερώτηση εδώ οι φίλοι, ότι δεν λέω του πολιτισμού του οποιοδήποτε, έτσι μιλάω για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, που ρίζα του είναι η αρχαία Ελλάδα. Κάποιος που δεν έκανε ερώτηση, άρα πάμε στον κύριο Ρασιά. Υπάρχει σήμερα μεγάλη συσχέτιση ιδεολογική των φασιστών, αν θέλετε, των φασιστών κτλ. Με το αρχαίο, με την αρχαιότητα, με την αρχαία Ελλάδα και το εξής. Ποια είναι η θέση αυτή του ελληνικού εθνισμού έναντι του φασισμού? Ναι. Σε μια χώρα που όπως προείπαμε η αριστερά έχει αποποιηθεί με τα βδελιγμία στην αρχαία Ελλάδα, αντίθετα από τις άλλες αριστερές του υπόλοιπου κόσμου, το ίδιο και η κεντροαριστερά, τέλος πάντων ο γενικότερος δημοκρατικός αστικός χώρος έχει πάλι αποποιηθεί την αρχαία Ελλάδα, εκεί πέρα έχει αφαιθεί και ένας χώρος φυσικά για τους άλλους. Αν και είναι μια μεγάλη συζήτηση, αυτή δεν θέλω να την κάνουμε τώρα. Είναι μια μεγάλη συζήτηση. Κάποια στιγμή θα γίνει όμως υποχρεωτικά, όχι στο τοπικό επίπεδο το ελληνικό, αλλά και παγκόσμια, κατά πόσο αυτό που ξέρουμε εμείς σαν φασισμό ή ναζισμό ή οτιδήποτε άλλο είναι δεξιά. Κατά μένα είναι εκτροπή της αριστεράς, όπως ακριβώς είναι εκτροπή της αριστεράς και η Ερυθρή Χμέρ. Και τώρα υποχρεώνουμε κάπου να δώσω αυτόν τον ορισμό του τι εστί αριστερά. Που το είπα σε παράγοντα της αριστεράς και ευνηδιάστηκε και δεν ήξερε τι να πει. Αριστερά δημιουργήθηκε αυθαίρετα η έννοια επειδή καθίσαν οι ορεινοί στην Γαλλική Επανάσταση στα αριστερά. Άρα δεν σημαίνει τίποτε ουσιαστικά. Στη διαδικασία διαμορφώθηκε να σημαίνει τρία συγκεκριμένα πράγματα. Προτεραιότητα στο συλλογικό συμφέρον έναντι του ατομικού, κοινωνική δικαιοσύνη και ανθρωπισμός. Ο ανθρωπισμός, το τρίτο κομμάτι, από την εποχή των Γιακοβίνων μέχρι και τη Γαλλική Κομμούνα 1871, υποχρεωτικά τους έφερνε μέσα στο πεδίο της αρχαίας Ελλάδος και της Ρώμης. Όταν μετά τη Γαλλική Κομμούνα επεκράτησαν οι Γερμανοί και στην πλειοψηφία τους Εβραίοι μαξιστές και κατέλαβαν την αριστερά, εκεί πέρα δεν υπήρχε καμία επιθυμία πλέον να γίνεται αναφορά σε αυτό το αντιπαθητικό πλαίσιο που λέγεται Ελλάδα και Ρώμη. Άρα πετιέται στην άκρη η έννοια του ανθρωπισμού. Και προάγονται άλλα πράγματα, ο εργατισμός, ο οικονομισμός, ποιος θα έχει τα μέσα παραγωγής και κάτι τέτοια πράγματα, τα οποία στοιχειώνουν την αριστερά ακόμα και σήμερα. Από εκεί και πέρα, όταν πετάξει τον ανθρωπισμό και μείνουν δύο αόριστα πλέον αιτήματα, που είναι η κοινωνική δικαιοσύνη, που μπορεί να είναι έτσι, μπορεί να είναι και αλλιώς, όλοι επικαλούνται την κοινωνική δικαιοσύνη, όλα τα συστήματα και όλες οι ιδεολογίες, και επίσης η προαγωγή του γενικού συμφέροντος πάλι αόριστα, χωρίς υποχρεωτικό ανθρωπισμό, δηλαδή ό,τι συμφέρει το κόμμα, λόγω χάρη στους σταλινικούς, ό,τι συμφέρει το έθνος, αόριστα, ξέρω εγώ, στους Γερμανούς. Εκεί πέρα πλέον το να καταλήξει στους Ερυθρούς Χμέρ ή στους Ναζί είναι δευτερόλεπτα ιστορικά που απομένουν. Απλώς μετά τον πόλεμο νικήσασα τότε αστικο-αριστερή κατάσταση, πολύ έντεχνα, χωρίς να κάνει την αυτοκριτική της, φρόντισε και πέταξε το φαινόμενο φασισμού, και δεν μιλάω τώρα για τον Φράγκο που ήταν καθαρά δεξιά γιατί υπηρετούσε το βασιλιά και την εκκλησία κτλ. Μιλάω για τον ιταλικό φασισμό και τον γερμανικό ναζισμό, που είναι εκτροπές της αριστεράς και μάλιστα στελεχώθηκαν και από αριστερούς. Αυτό είναι κάτι που αγνοεί ο πολύ ο κόσμος. Και απορρόφησε όλο το σοσιαλιστικό συνδικαλιστικό κίνημα Μουσολίνη και η γραμμή Στράσερ και άλλων μέσα στον γερμανικό ναζισμό ήταν κυρίαρχη, έτσι μέχρι που εκτοπίστηκε γιατί έπρεπε να πάει αλλού το πράγμα. Είναι εκτροπές της αριστεράς. Απλώς αυτή τη στιγμή, πολύ έξυπνα, αυτοί που έπρεπε να απολογηθούν γιατί πέταξαν τον ανθρωπισμό έξω από το κοινωνικό αίτημα,
φρόντισαν και το πέταξαν στις εξέδρες στην μπάλα και έχουν ησυχάσει. Αν θα μπορούσαμε να κάνουμε μια ταξινόμηση του τι είναι αριστερά και τι δεξιά με τον ορισμό που είπα ακριβώς, γιατί όποιος δεν δίνει ορισμούς μιλάει αόριστα. Δηλαδή ο άλλος ο ελληνισμός, κάποιος γνωστός πολιτικός σήμερα που κάποια στιγμή κάναμε διάλογο στην τηλεόραση πριν από πολλά χρόνια, πριν γίνει πολιτικός. Ο ελληνισμός και πρέπει να δώσουμε ορισμό του ελληνισμού για να μην μιλάμε για αόριστα. Η αριστερά λοιπόν αυτή που δεν δίνει ορισμό του τι εστί αριστερά, γιατί δεν βολεύει να δώσει ορισμό του τι είναι αριστερά, έχει φτιάξει ένα δικό της πολιτικό χάρτη, με ανοχή βέβαια και των άλλων υπολείπων, και ορίζει ως άκρα δεξιά τους Ναζί, ας πούμε, ξέρω και τα λοιπά. Ο πραγματικός πολιτικός χάρτης όμως που θα γραφτεί τον 21ο αιώνα, στο τέλος του 21ου και 22ου αιώνα, γιατί τώρα δεν μπορεί να γραφτεί, στην άκρα δεξιά είναι αυτός που θέλει τον απόλυτο ατομισμό, δηλαδή ο νεοφιλελεύθερος. Αυτός που λέει δάγκωσε πριν σε δαγκώσουν, άδραξε την ευκαιρία, εμείς δεν νοιάζει τίποτε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είναι πολύ και όσο τα δεχόμαστε όπως τα θέλουν αυτοί, ουσιαστικά παίζουμε το παιχνίδι τους. Όλων των κρατούντων, κάθε είδους κρατούντων. Πρέπει να επανασχεδιαστεί ο πολιτικός χάρτης για να γίνει ιστορική αυτοκριτική του ανθρωπίνου είδους στον 20ο αιώνα, για να καταλάβουμε τι συνέβη, για να μην συνεχιστεί αυτό το βιολί να συνεχίζεται και σήμερα. Αλλά είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτή. Ευχαριστώ πάντως που το, σαν νήξη τουλάχιστον μου επιτρέψατε να το κάνω. Θέλετε να κάνετε από μια μονόλεπτη τοποθέτηση και να κλείσουμε, γιατί ήδη τώρα κόψατε με πέρα το λόγο δύο φορές. Δεν θέλω να απαντήσω σε γενικής φύσης. Δεν θέλω το λόγο. Αν θέλω να απαντήσω σε γενικής φύσης ερωτήσεις, ναι, κάντε κάποια συγκεκριμένα. Δεν θέλω να πάρετε το λόγο που θέλω να μιλήσουν όλοι. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Κάντε μια ερώτηση. Ο κ. Θανασίου μα είπε ψέματα εδώ πέρα. Δεν θέλω να δίνουμε χαρακτηρισμούς. Εσείς ρωτάτε και ο μηνυτής απαντάει. Αν δεν σας καλύπτει η ερώτηση, είναι άλλο θέμα. Η απάντηση είναι άλλο θέμα. Αλλά σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν πρέπει και δεν έχουμε σκοπό να προχωρήσουμε. Δεν πρέπει τα πράγματα όπως έχουν. Λοιπόν, δεν είναι καθόλου δημοκρατικό. Μπορείτε να μας πείτε μόνο ότι κοιτάξτε στο πράξεις 5. Ο θάνατος του Ανανία και της Εφήρας. Έπειτα μιλήσαμε για γυναίκες, σύμφωνα με τους χριστιανικούς κανόνες, οι γυναίκες δεν λογίζονται καν ως άνθρωποι. Είναι Μα δεν κάνεις ερώτηση συγκεκριμένη. Ερώτηση. Η ερώτηση είναι, δεν κατάλαβα αυτό το οποίο είπες. Εσείς αυτή τη στιγμή το αναλύετε το αντιδίδυμο. Αν δεν είχατε διακόψει τόσες φορές, θα είχατε τελειώσει. Δεν έχει νόημα αυτό, γιατί μιλάμε για κάτι συγκεκριμένο. Μιλάμε για δημοκρατία. Προχωρήστε. Η γυναίκα μόλις το 16ο αιώνα απέκτησε ψυχή. Είδατε με διακόπτετε και χάνω το ρυθμό. Έχετε πάρει 10 εργασία. Δεν ήταν λογικό. Εσύ με τσάξεις. Ωραία, εντάξει. Ρίξε την ευθύνη πάνω. Ρίξε την ευθύνη πάνω. Τι να σου πω. Η ερώτηση κάνουμε ένα μισό λεπτό. Ωραία. Λοιπόν, να κάνουμε μια μονόλεπτη τοποθέτηση και να τελειώσουμε. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα. Ούτε και εγώ. Ευχαριστώ πολύ για την ερωτηματικά πάρα πολύ. Και ευχαριστώ και το κοινό. Παρόλες τις διαφορές μας, παραμένουμε αδέλφια. Και εγώ σας ευχαριστώ όλους για την παρουσίαση και τους συνομιλητές μας εδώ και να επαναλάβω την πρόσκληση, επειδή άνοιξε πάλι το θέμα και είναι ενδιαφέρον κιόλα, για εκείνη την αντιπαράθεση θέσεων απέναντι στο ζήτημα που λέγεται αλήθεια. Με κεφαλαίο ή μικρό, με κεφαλαίο εννοώ. Έτσι. με κεφαλαίο α λοιπόν αλήθεια. Θα είναι να είμαστε υγιείς και να έχουμε μέρες. Κάποια στιγμή θα την υλοποιήσουμε. Να είστε καλά όλοι.